Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί εκτάκτως μέχρι τις 8 με τον Κωστή Ραπτόπουλο, παρέα δίπλα μου εδώ στο πλατό. Κωστή, καλησπέρα. Τι γίνεται? Σε μια ειδική εκπομπή, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αφιερωμένη και αυτή στον Νίκο Αλέφα, τον οποίο θα αποχαιρετήσουμε αύριο στη μία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αλλά επειδή ο Νίκος, αν ήταν εδώ, θα μας έλεγε: κοιτάμε μπροστά, έτσι. Ναι, πάντα κοιτάμε μπροστά. Εξέλιξη ο Νίκος. Να σου το πω ακριβώς. Ναι. Γιάννο. Άσε τώρα, δεν περνάνε αυτά. Σε παρακαλώ. Δεν περνάνε αυτά τώρα. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Στεναχώριες, μαυρίλες, κλάματα. Λοιπόν. Με φέρνεις γουσουζά. Έτσι. Έτσι. Έχουμε αρκετά βίντεο να θυμηθούμε μια δεκαετία ολόκληρη. Αυτό έλεγα τώρα με τον Γιάννη. Λέω, είμαστε 10 χρόνια. Μας διέκοψε μια βιολογική κατάσταση, μια ατυχία, ένα τερτύπι της καρδιάς του Νίκου. Όσο πήγαινε αυτό, έτσι θα σταματούσε. Δηλαδή, δεν θα σταματούσαμε ή για διαφωνία ή για φιλονικία. Και εδώ, θα κάνω μια παρένθεση γρήγορη και θα πω το εξής. Μου ζητήσανε να μιλήσω για τον Αλέφαντο. Λέω, τον Αλέφαντο τον ξέρετε, στα γήπεδα, στις μπούκες, στις μανούρες, στις προπονήσεις κτλ. Εμείς με τον Γιάννη είχαμε μια άλλη σχέση με τον Νίκο και γι' αυτό το έκανα και μια δήλωση πριν από 3-4 μέρες. Αναπτύχθηκε μεταξύ μας και γενικότερα και εδώ όλη η οικογένεια του ΑΡΤ το ανθρώπινο στοιχείο. Το ανθρώπινο στοιχείο του Αλέφαντου το ξέρουν ελάχιστοι. Και ίσως το ξέρουν ελάχιστοι γιατί ήταν ο Αλέφαντος αυτός που ήθελε να δείξει σε εμάς ποιο ήταν το ανθρώπινο στοιχείο, γιατί ήξερε, μας εμπιστευότανε, γνώριζε ότι δεν θα τον κάνουμε ποτέ στραβή κουβέντα, όχι κριτική, να πούμε κάποια πράγματα εναντίον του. Γι' αυτό το λόγο ήμασταν μια οικογένεια. Εγώ, ο Γιάννης, ο Νίκος και όλο το επιτελείο, γιατί εδώ είναι και ο Αβραμίδης, είναι και ο Λίγκρης, είναι η Πετροπούλου, είναι τα άλλα τα παιδιά κτλ. Άρα εμείς ξέρουμε τον Αλέφαντο σαν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος Αλέφαντος ήταν ιδιαίτερα γλυκός. Ήταν γλυκύτατος άνθρωπος. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Ο Γιάννης. Έχουμε και πολύ κόσμο, ναι, στη συνέχεια της εκπομπής, συνάδελφους, δημοσιογράφους, προπονητές, ποδοσφαιριστές που έχουν θητεύσει, έχουν βρεθεί και αντίπαλοι με τον Νίκο να μιλήσουν γι' αυτό. Να πω ότι έχω μπροστά μου έναν υπολογιστή, ένα λάπτοπ και με το καλημέρα είναι πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά του και μας θυμά το γεγονός ότι συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς σε αυτή, τουλάχιστον από τα συλληπιτήρια μηνύματα που είναι εκατοντάδες από την Τρίτη που έφυγε ο Νίκος, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ένα θα σας πω μόνο, με τον Γιάννη εδώ και ένα μήνα γνωρίζαμε την κατάσταση και πάντα λέγαμε, ρε, δεν υπάρχει κάτι. Ένα ιατρικό αυτό, δεν υπήρχε κάτι. Αν υπήρχε κάτι θα γινόταν. Έτσι βέβαια να πούμε ότι και ο θεράπων ιατρός οικογενειακός του γιατρός ο κ. Σουρωκώστας και γενικά όλο το ιατρικό team ήταν από πάνω όλες αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται και από τη σελίδα του Νίκου στο Facebook Νίκος Αλέφαντος και από το YouTube στο κανάλι telesport.tv και βέβαια μέσω της συχνότητας του ART. Τώρα, να πω ότι ευγενικά από όσους όσους προσπαθήσαμε να θυμηθούμε και να του ζητήσουμε να πούνε μια κουβέντα για τον Νίκο, όλοι δέχτηκαν. Πριν πάμε λοιπόν σε αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που θα έχουμε για να θυμηθούμε μαζί τους στιγμές από την καριέρα και τη ζωή του Νίκου Αλέφαντου, θα περάσουμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο είναι χαρακτηριστικό κυρίως του παρορμητισμού, του εκρηκτικού του έτσι χαρακτήρα. Κάποια ντου πρώτα που λέμε και στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Πρώτα τη δρώ και μετά σκέφτομαι. Έτσι. Έτσι. Για πες μας, Κώστα, έτσι, τα πιο χαρακτηριστικά που θα δούμε ποια είναι. Εγώ το πρώτο, κοίταξε, αυτά που έχουμε εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, το ένα είναι από τη χρονιά 90-92, όπου είναι στη Β' Εθνική, ο Ιωνικός τον ανεβάζει στην Α και συνεχίζει. Η ωραιότερη Β' Εθνική που είδα εγώ ποτέ, σαν Β' Εθνική. Mm-hmm. Με Νάουσα, Τσιάρτα, Ιωνικό, Νταραγκλίτσας, Γιώγα, Κουρκούνα, Πίτσο, Γρίμπιλα, πολύ καλή ομάδα. Εδεσαϊκό Κατσαβάκι, έτσι, και Καλαμαριά,
Σε έχασε την Ταρακλίτση από ένα ζωή γκρίσα από μέσα. Γιατί έχει... Ταρακλίτσης. Ταρακλίτσης, ναι, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, και η Καλαμαριά με Σταύρο Διαμαντόπουλο, με Ιωαννίδη Σεντερμπακ, με Αμανατίδη Σεντερμπακ, με Διαμαντόπουλο Σταύρο προπονητή. Οι τέσσερις μάχονταν να βγουν οι τρεις. Και έγινε μακελιό μεγάλο. Λοιπόν, πριν πάμε στο βίντεο, οφείλω που και που να διαβάζω κάποια από τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, γιατί μέχρι να στρέψω το βλέμμα μου αλλού αλλάζει ήδη η σελίδα. Ό,τι προλάβεις. Αθάνατο συνώνυμο του πάθους, της ποδοσφαιρικής τρέλας και της θυμιότητας, καλό ταξίδι συλληπιτήρια στους οικείους του. Από τον Ηλία, αντίο τεράστιε ο Στέλιος. Συλληπιτήρια, παιδιά, μάθε τους μπαλίτσα εκεί πάνω, Τιτάνα. Από τον Γιάννη, αθάνατος Νίκος Αλέφαντος από τον Ηλία. Γιάννη, αύριο στις 11 έπρεπε να πεις σωστά όλοι στο επιχειρητηρίο προσκύνημα του Άρχοντα. Εγώ δεν μπορώ, έχω δουλειά, θα μακριά μας, λέει ο Παντελέον. Ο Θεός να τον αναπαύσει και να έχει καλό παράδεισο ο Ποσειδών. Συλληπιτήρια στον κύριο Αλέφαντο και την οικογένειά του. Ο Μίστερ Καρλίτος. Διαβάζω και τα nickname όπως υπογράφεται εδώ, παιδιά. Καρλίτος είναι παοξής. Γιάννη, όπως το είπε ο Ραπτόπουλος, ξεριζώθηκε. Επιτρέπεται και τα Σαρδάμ σήμερα. Έτσι. Ένα κομμάτι από εμάς τους ρομαντικούς. Άρχοντα και γίγαντα του ποδοσφαίρου, μάθε μπαλίτσα εκεί πάνω από τον Λάμπη. Αθάνατος γίγαντα από τον Βασίλη. Ο καλύτερος προπονητής έφυγε από τον Φώτη. Αθάνατος Νίκος Αλέφαντος από τον Μιχάλη. Αντίδιο τεράστιο Νίκο Αλέφαντε από τον Πέρι. Χάσε το φιλαράκι σας, κρίμα. Επίσης ο Καρλίτος. Κλάσης 7, άρχοντας ο Νικόλας, δεν βγαίνει άλλος. Όποιος πίνει νερό 3-0 κάθε Κυριακή κλπ. Δεν τα προλαβαίνω, αλλά ζητάω συγγνώμη. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο και επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε και το ρετρό. Βρήκαμε 26 Φεβρουαρίου 1994... Γιώργος Καρεσκάκης το γήπεδο, Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0, ήταν οι χρονιές που η ΑΕΚ έπαιρνε τα πρωταθλήματα, έτσι, 92-93-94. Με τον Κρίστενσεν. Με Κρίστενσεν, Τσαλουχίδη και Μπατίστα, ένα γκολ έχοντας μπει λίγα λεπτά νωρίτερα ως αλλαγή. Μπήκε μέσα, το έκανε ροντέο, έφυγε και μετά κυνήγαγε ο αστυνομικός τον Αναστόπουλο. Πώς? Time out. 1994. Ο Ολυμπιακός που τελείωσε με 9 παίκτες είχε αποβολή του Κρίστενσεν στο 70 και του Κρίς Καλατζή στο 76. Να το είδε. Βλέπεις τον Άμπρεξε προς τον Πάο. Και εδώ τώρα ο Άλμπερτσεν να τον βλέπουμε. Με τον Πέμπι. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή. Εδώ πήγα. Βλέπεις. Το μεγαλύτερο. Πού να μιλήσουμε. Τον έχεις σβερκώσει έτσι κανονικά. Ναι, τον έχω σβερκώσει. Το μεγαλύτερο παιχταρά που έβγαλε η Ελλάδα μαζί με τον Δωμάζο και τον Εστορίδη, το λέει ο Αλέφαντος, Θανάσης Μπέμπης. Και καθόταν εδώ μου λέει όλα, την ψυχή μου να δώσω. Εδώ το αταχώνε. Τόσο Θανάσης ο Μπέμπης, ο γίγαντας. Να τον. Να τον ο γορίλας. Πω, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Μπράβο ρε Κώστα. Τι τα θυμάται, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα, πώς ορμάω. Εδώ κοίτα. Και τι είναι, Χάρης Αλευρόπουλος, ναι. Προσπαθούν να το μεταπίσουν οι παίκτες του να τον βγάλουν. Όχι, όχι, ο... Ο Γρηγόρης ο Τάτσης είναι, ναι, σίγουρα. Μίζαμε, μαλάβες, τέτοια, ναι. Τι είναι το γορίλα, κύριε. Γορίλα σαν κάγκελα. Ένας μόλις. Ένας μόλις, ένας μόλις. Λοιπόν. Τα βλέπεις κύριε Κώστα. Δηλαδή εμένα είναι μπέναλτι και αποβολές. Και το λέει την άλλη μέρα ο Δούρος. Έκανα λάθος. Ποιο έκανα λάθος, έχασα τον τίτλο μωρέ. Κόμου, να δούμε, λίγο τον γκολ που ζητήσατε. Είναι ψαλίδι, γι' αυτό εγώ δεν είναι ψαράκι. Είναι ψαλίδι του Αναστόπουλου, γι' αυτό με μπερδέψατε. Έτσι είναι ρε Κώστα. Εδώ. Είναι κεφαλιά Μητρόπουλου, ψαλίδι το Αναστόπουλο. Έτσι, ψαλίδι Αναστόπουλο. Ψαλίδι, μπράβο το να μην δε. Να το, πάνω στον Αλέφαντο όλοι. Τι ωραία τα βάζεις, να τα δουν όλοι οι άλλοι. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Πάρτο. Ο παιχταράς, όλοι επάνω. Και έλεγε ο Νταϊφάς, εδώ κοιτάξτε. Βάλ το πλέι στο τον πανηγυρισμό θέλουμε ρε, το ψαλίδι είναι γκολάρα, αλλά το είδαμε. Να σώσω να καταλάβεις και ένα πράγμα, αν το ξέρεις, πάντα. Πάντα αν το ξέρεις.
όταν ο παίχτης φεύγει και πάνε στον προπονητή όλοι, πάνε να πει μετρά σαν προπονητής. Ναι. Δεν μπορεί να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα, εδώ κοίτα. Δεν μπορεί να κάνεις κάθε μέρα προπόνηση κατοχή, μπάλες και τέτοια για να σου έρθουν απάνω. Βέβαια, εδώ κοίτα. Πάρτε τον! Τους έχει! Κοίτα πώς μπήκε. Πώς χωνότανε μέσα, τον είδε. Ωραίο γκολ, στο πρώτο δοκάρι έφυγε. 1-1. Να φτιάξα. Εδώ κοίτα μόνο βλέπουν, εδώ κοίτα. Γιάννη Καρατζαφέρη και Ραυτόπουλε, να ζήσετε 100 ετών. Γεμάτο το γήπεδο, ε. Κοίτα τι μου έχουν πνίξει. Εδώ τι κάνεις. Εδώ κοίτα. Πάρτε τον μέσα γρήγορα. Σε απέβαλε. Ναι. Πέναλτι θα εκτελέσει ο Αλ Τζάχερ. Είμαστε στο 14ο λεπτό της συνάντησης. Η Προοδευτική έχει κερδίσει πέναλτι, το οποίο θα εκτελέσει ο Αλ Τζάχερ. Όχι. Μπήκε μέσα ο Νίκος Αλέφαντος. Ο Νίκος Αλέφαντος, κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον Νίκο Αλέφαντο. Προφανώς άλλος ήθελε να εκτελέσει το πέναλτι, άλλον υπέδειξε ο Νίκος Αλέφαντος. Προφανώς ο Νίκος Αλέφαντος τα έχει με τον Αλ Τζάχερ. Μπήκε μέσα στο γήπεδο γιατί προφανώς ήθελε να το εκτελέσει ο Αλμανίδης το πέναλτι, ενώ ο Αλ Τζάχερ πήρε πρωτοβουλία. Ο κύριος Αλέφαντος μπήκε στο γήπεδο. Ο κύριος Αλέφαντος είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει σήμερα μέσα στο γήπεδο. Την πρώτη είχε μπει στην εκτέλεση του πέναλτι. Τη δεύτερη μπήκε τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει ο κύριος Αλέφαντος στο γήπεδο σήμερα. Φοβερό, τι γίνεται. Εγώ το είδα. Γι' αυτό σου λέω. Το ήταν το πέναλτι. Πού το πετύχατε. Τώρα θα μα πει. Στο πέναλτι τι είχε γίνει. Δεν ήταν να το χτυπήσει ο Αλ Τζάχερ. Τον Αλμανίδη. Τον Αλμανίδη. Αλλά το κόλλησα. Ναι. Και μετά στο φάουλ είναι στο 90, ε. Στο 90. Αυτό το έχουμε στο βιβλίο, το θυμάμαι γι' αυτό. Από τον γκολ κάηκα. Όπου εδώ. Με την καλαμαριά, ε. Εδώ ο μεγαλύτερος γορίλας που υπάρχει. Εδώ κοίτα. Κοίτα το γορίλα, ο Ιορδανίδης. Ο Ιορδανίδης. Τι να σε κρατάει, θα τις φας και εσύ. Όπο, 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 όπο. Σχόλησε τον κόλλο ο Ιορδανίδης. Τέτοιο γορίλα, ακούς Κώστα, τέτοιο γορίλα δεν έχω ψάχνει πουθενά. Έλα τώρα, μην επιμένεις τώρα κουταμάρες. Επιμένω, έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ ωραία. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Μάθε μπαλίτσα στον Άρχοντα, σε ρωτάς τι έγινε τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο Γιάννης Αγγελόπουλος, τεχνικός διευθυντής στον Ατρόμητο. Center back. Στην Προοδευτική, τη σεζόν 98-99 από καλή τα πορεία. Αγαπημένα παιδιά. Καλή πορεία, ναι. Του Νίκου. Ναι. Ο Νίκος, τα center back, ναι, έπρεπε να είναι σίγουρος ότι η ιδέα του την κάνει να τον πουλήσει. Έτσι. Άμα ήταν τίμιος πρώτα. Μετά από εκεί τον έβγαλε. Πώς θα πας επάνω. Θυμάμαι ένα μάτς στον Αγγελόπουλο. Ναι. Πολύ καλό, ήμουν πίσω από την εστία. Ηρακλής Προοδευτική 0-1. Με 5-4-1. Αλμανίδη φορ. 2 χαβ, 2 εξτρέμ. Με εξτρέμ. Δηλαδή έβγαινε με 3. Ο Λίμπερο πρέπει να ήταν σύνθετη ζώνη, λεγόταν. Τα έχει κάνει ο Αλέφαντος. Λοιπόν, για κάτσε να μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης. Και με Σούλη Παπαδόπουλο στην ομάδα, όχι βασικό πολύ τότε να πούμε. Μετά ο Σούλης. Πρώτα ο Γιάννης Αγγελόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου. Θα θέλαμε έτσι κάποιες αναμνήσεις που έχεις από τη συνεργασία σου με τον Νίκο. Τον είχες προπονητή στην Προοδευτική τη σεζόν 98-99, από ό,τι μου έχω σημειώσει εδώ. Ναι. Και γενικά έτσι από την γνωριμία και από την σχέση που είχατε. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω, αν και γνωρίζοντας ότι είναι αδόκιμος όρος, από τη στιγμή που δεν είναι μαζί μας, θα ήθελα να τον αναφέρω και τον Νίκο, γιατί έτσι τον αισθάνομαι και αισθάνομαι καλύτερα να τον αναφέρω έτσι. Ο κ. Νίκος νομίζω ότι ήταν ανοιχτό βιβλίο. Δεν μπορούμε να πούμε
ιδιαίτερα καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι γνωρίζει το Πανελλήνιο ότι ήταν ένας άνθρωπος που στην κυριολεξία αφιέρωσε τη ζωή του στο ποδόσφαιρο. Πάντοτε, μέχρι και τελευταία, και εσείς θεωρώ το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, προσπαθούσε να ενημερώνεται γύρω από τις εξελίξεις, γύρω από το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πάντοτε, και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, εγώ σαν ποδοσφαιριστής στην Προοδευτική, ήταν πρωτοπόρος για την εποχή του. Και μην ξεχνάμε ότι θεωρώ αν όχι ο πρώτος, ήταν από τους πρώτους που προσπάθησε να ενημερώνεται αφιερώνοντας πάρα πολλά χρήματα και όχι ώρες, αλλά εβδομάδες και μήνες να παρακολουθεί στο εξωτερικό πολύ μεγάλους προπονητές, μεγάλα κλαμπ της εποχής του. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πήγαινε όπως πάρα πολύ συχνά κάνουμε τελευταία να κάτσει 2, 3, 4, 5 μέρες, μία εβδομάδα μάξιμο για να μπορέσει να παρακολουθεί προπονήσεις, γιατί και εσείς και ο κ. Δαντόπουλος είστε άνθρωποι που γνωρίζετε πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Ξέρετε ότι οι προπονήσεις ποικίλουν και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αλλά πολύ περισσότερο αναλόγως την περίοδο που βρισκόμαστε, τη φάση, την αγωνιστική φάση που βρίσκονται οι ομάδες. Οπότε ήθελε να έχει σφαιρική εικόνα και άποψη για την εξέλιξη των προπονήσεων που έκαναν, όπως είπα και πριν, πολύ μεγάλοι προπονητές της εποχής του. Μάλιστα. Ήταν ένας άνθρωπος αυθεντικός, αληθινός. Εγώ πήρα πάρα πολλά πράγματα από τις γνώσεις που πάντοτε, βέβαια, με τον ιδιαίτερο τρόπο που τα μετέφερε, αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν σωστά και πολύ μπροστά για την εποχή του. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Πολύ. Καλή επιτυχία και στην ομάδα, στη συνέχεια τον play out. Να πω ένα... Μια... Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα πριν κλείσω, να πω και τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη σύζυγό του, γιατί ξέρω ότι και του είχα, αλλά και τους είχε και πολύ μεγάλη δυνάμη. Ακριβώς, ακριβώς. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Μια λεπτομέρεια. Εγώ. Ναι. Όταν ήταν στην Προοδευτική ο Νίκος, ναι, είχα κάνει μια κουβέντα μαζί του, mm-hmm, είχα πάει στο Πανελλήνιο και μου είπε το εξής. Μου λέει εμένα, στην Προοδευτική μου φέρθηκαν πολύ καλά, γιατί λέει είχα μία κόντρα με έναν παίχτη, τον Μπαρτόλομιο. Ο Μπαρτόλομιο έπαιζε center for και ήταν ένα μάτσα ΑΕΚ Προοδευτική, όπου του έλεγε να μαρκάρει. Σήμερα μετά από 22 χρόνια, το πρώτο πράγμα που λέει ο προπονητής είναι να μαρκάρει ο center for το stopper. Το κάνουν πολλοί. Λοιπόν, του fuck you, του λέει ο Μπαρτόλομιο. Ναι. Ακούει το fuck you ο Αλέφαντας, ναι, λέει τι είπε. Ο άλλος σου είπε fuck you. Δεν ξέρω αν ήξερε καλά αγγλικά ο Νίκος. Το fuck you το ήξερε. Το κατάλαβε. Τον ορμάει να τον μπλακώσει κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, γίνεται η κόντρα αυτή. Να αποδεσμεύσουμε τον Γιάννη, γιατί περιμένει στη γραμμή και είναι καθοδόν με το αυτοκίνητο σε μια δουλειά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική συμμετοχή. Εάν ο Καράς λέει ναι, διώχνε, δεν θα έκανα μεγάλη πορεία μετά. Δηλαδή, λέει ο Καράς, τι είπε ο Αλέφαντος, να φύγει ο Μπαρτόλομιο. Να φύγει ο Μπαρτόλομιο. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν το χειριζόταν το παραγωγικό κομμάτι έτσι, τον Νίκο, ό,τι πει ο Νίκος. Πάρ' την ομάδα σε δώσει την ευθύνη, εσύ έχεις την ευθύνη όμως, mm-hmm, θα πολύ καλά τα πράγματα. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Όταν είχε ελεύθερο πεδίο δράσης. Ήθελε ένα χειρισμό από τους παράγοντες, τους δημοσιογράφους κτλ. Να ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που έχει μεγάλο ταλέντο και είναι οξύθυμος. Mm-hmm. Ναι. Εγώ τι πρέπει να πάρω από αυτόν, το ταλέντο του ή την τρέλα του. Το ταλέντο του. Σωστό. Έτσι. Εμείς εδώ μας έμαθε ο Νίκος πολλά πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο και στην κριτική μας. Το ρωτάγαμε. Δεν είναι κακό να μαθαίνεις από κάποιους οι οποίοι ξέρουν πράγματα. Ήταν ιδιαίτερη χρονιά εκείνη και μου λέει ο Νίκος, αν με έδιωχνε ο Καράς, γιατί μπορεί να παίρνει το μέρος του παίκτη, δεν θα κάνουμε αυτή την πορεία. Και έκτος.
στους 18 ή 7ος. Ήταν από τις, ναι, από τις ναι. καλές χρονιές του Νίκου τότε στην ομάδα του Κορυδαλλού. Στα μηνύματα, εγώ θα έλεγα να του βάλουν μια θέση στο Καρεσκάκι. Τώρα φεύγουν και τα μηνύματα, ζητώ συγγνώμη. Αγαπούσε την προπονητική πιο πολύ από τα οπαδικά, λέει ο Κώστας. Δάσκαλες μου έμαθε τακτική ο Greek Patriot. Ήταν και θα είναι Ολυμπιακός μέχρι κόκαλο. Αλέφαντε ψυχάρα Ολυμπιακάρα, ο Στέλιος. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Είναι ο Σούλης Παπαδόπουλος, πασίγνωστος προπονητής. Και νομίζω ότι και σε θέματα τακτικής έχει επηρεαστεί αρκετά από τον Νίκο. Και βέβαια τον είχε ο Νίκος παίκτη στην Πρωτοθυκή την ίδια σεζόν, νομίζω, συμπαίκτης με τον Αγγελόπουλο. Ναι, έπαιζε στην Πρωτοθυκή ο Σούλης, ναι. Μετά ασχολήθηκε με την προπονητική. Μαχητής ο Σούλης. Τον έχουμε στη γραμμή. Μαχητής. Τον είχαμε πάνω στον Ηρακλή. Σήμερα μιλάμε σε όλους στον Ενικό. Σούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς. Είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, είναι μια δύσκολη μέρα. Πιο δύσκολη θα είναι αυτή που ξημερώνει αύριο, αλλά πέραν τούτου και όλων αυτών θα θέλαμε έτσι να μας πεις δύο λόγια για τον Νίκο, όπως τον έζησες και ως ποδοσφαιριστής, αλλά και μετά που ακολούθησες την προπονητική. Εντάξει, πιστεύω ότι θα πω και εγώ όπως τον έλεγε και ο Γιάννης Αγγελόπουλος, γιατί έτσι τον έχουμε μάθει ο Κυρνίκος. Έτσι. Εντάξει, ο Κυρνίκος, αν δεν τον έχει ζήσει, νομίζω ότι όπως είπε και ο Κώστας, δεν ξέρει τίποτα για αυτόν. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ, πολύ αγαπητός. Ένας άνθρωπος που μπορεί, είχε το δικό του τρόπο να σου λέει ορισμένα πράγματα και ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο όχι το λάτρευε, νομίζω ήταν η ζωή του. Νομίζω ότι ζούσε για το ποδόσφαιρο. Ζούσε για την προπονητική, ζούσε για το κοουτσάρισμα. Ήταν ένας άνθρωπος που πιστεύω θα μείνει στην ιστορία. Αν δεν τον έχει ζήσει, δεν ξέρει τίποτα γι' αυτόν. Κάποιο έτσι χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τα χρόνια που τον είχες προπονητή, κάποια ιδιαίτερη στιγμή, κλπ. Εγώ σαν ποδοσφαιριστής τον έζησα ένα χρόνο. Παρόλο που δεν ήμουν από τις βασικές επιλογές. Δεν σέβαζε, Σουλιέ. Δεν σέβαζε πολύ. Λίγο σέβαζε. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν 14 χρόνια βασικός, ήρθε και δεν με έβαζε πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με πείραξε. Ναι. Ήταν όμως ένας άνθρωπος που ό,τι είχε να σου πει, το έλεγε μπροστά. Σου είπε τίποτα, Σουλιέ, γιατί δεν σε βάζει, ας πούμε, σου εξήγησε το λόγο. Δηλαδή σου λέει δεν σε βάζω τώρα για σου σαν... Δεν μπορούσε να σου εξηγήσει το λόγο ο Κυρνίκος. Δεν γινόταν να παλά του το λόγο. Απλώς ήταν ένας άνθρωπος που πάντα ήθελε, δηλαδή, να παίρνει κάποια πράγματα που σου είστε σε μένα. Ήθελε να με βάζει τότε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί είχα πάθος, είχα δύναμη. Ναι. Και ήθελε να με βάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Να φανταστείτε, εγώ είχε έρθει στην προεκτική ο τόσο μεγάλος παίκτης παγκοσμίως, ο Όλεγκ Προκάσοφ. Πολλές φορές τον είχε κάνει αλλαγή και στο 30, δεν καταλάβαινε τίποτα. Αλλά νομίζω όμως ότι ήταν ένας προπονητής, όπως είπε και πριν από μένα ο Γιάννης, με πολλές γνώσεις. Ψάχνονταν πάρα πολύ, πήγαινε και τα είχε προπονήσεις. Κάποια στιγμή, 4-5 μέρες έλειπε από τις προπονήσεις της Προοδευτικής, θυμάμαι. Και μαθαίνουμε που είχε πάει να δει το παιχνίδι στην Ιταλία και το Champions League τελικό, μου λένε, τότε ήταν το πρωταθλητριό. Και είχε φύγει... Ξόδεψε πολλά λεφτά στα ταξίδια. Είχε πάει να πάει να δει το παιχνίδι αυτό. Δηλαδή πάντα κοίταγε πράγματα. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε τώρα μέσα που δίνει τώρα και που βλέπω στην εικόνα που είχε πει μέσα στο παιχνίδι την προεκτική με το φάουλ. Ναι. Μας το έλεγε όλη τη εβδομάδα. Είναι αν θυμάστε καβάλα αυτό. Είχε ένα παικτοπής. Όπου είχε τρομερά φάουλ. Φαρμακερό πόδι είχε. Ναι. Μας είχε πει να μην κάνουμε κανένα φάουλ. Εγώ είχα πει πάλι όπως συνήθως αλλαγή εκεί στο 60 που κάνω ένα φάουλ, δεν ξέρω τι εκτρέχει εκεί στο 93. Και πήγε μέσα γιατί μας είχε πει ότι άμα γίνει φάουλ ήταν το τείχος στα 2-3 μέτρα και μας ήρθε. Και πράγματι αυτό το φάουλ που χτυπήθηκε ήταν ούτε 3 μέτρα ήταν το τείχος. Πάνω σε αυτό να πούμε κάτι. Πάντα μελετούσε τον αντίπαλο, πάντα. Θυμάμαι ήτανε μια πολύ φορά. Μπροστά, ήτανε πολύ μπροστά για την εποχή που ήταν πάρα πολύ. Θυμάμαι μια φορά, για να ευθυμίσουμε λίγο, ναι. Όταν ήταν στον Εθνικό Αστέρα ένα γύρο, πήγε πολύ καλά, μετά τον διώξανε και δεν πήρε ούτε πόντο. Πήρε 3 πόντους μετά. Αλλά παίζει ένα παιχνίδι στο Χαριλάο με τον Άρη. Ο Άρης πολύ καλός. Με 4-4-2, Ίβιτς Χαριστέας.
Και πάω στο ξενοδοχείο να τον βρω. Mm. Λέει, δεν μπορεί να σε δεχθεί για μία ώρα γιατί μελετάει. Λέω, τι μελετάει. Λέει, είναι πάνω, λέει, έχει ένα σχέδιο εκεί, μας έχει φέρει. Του πήγαμε λουλούδια, λέει, τα πέταξε, λέει, γιατί λουλούδια πάνω στους πεθαμένους. Δεν θέλω, λέει, λουλούδια να με φέρετε. Είναι γουσουζιά. Και μιλούσαμε για το ματς, έτσι μου λέει, θα τον πιάσω αυτόν, εκεί θα πιάσω εκείνον, θα έχω λίμπερο εδώ κτλ. Τους άλλους λέει, τι να τους πιάσω. Τον Κούτσι λέει να τον πιάσω, μου λέει. Έλα, ρε, του λέω, τον Κούτσι, τι να τον πιάσεις. Χάφ είναι, λέω, κάθε τρία χρόνια κάνει ένα γκολ. Και τι γίνεται, βάζει δύο γκολ ο Κούτσις εκείνη τη μέρα και κερδίζει 4-2 ο Άρης τον Αθηνικό Αστέρα. Τον πήρα μετά τηλέφωνο, δεν με το σήκωρε. Μετά από ένα μήνα με παίρνει και μου λέει, ρε κολόπεδο, που την έκανε ο Κούτσις και δεν με ενημέρωσες. Δηλαδή, τόσο να μελετείς. Ναι, λέω, κοίτα, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και το απρόβλεπτο, ρε φίλε. Λέω, τι να κάνουμε, λέω. Δεν πάω να τα βγάλω. Ψαγότανε πάρα πολύ. Τα μελέταγε όλα. Τα μελέταγε όλα. Ναι. Όλα, όλα. Και εκτός από ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει πάρα πολλούς και στην προεδρική έβγαλε πολλούς σε πολλές ομάδες, νομίζω ότι είχε εξελίξει και προπονητές. Δηλαδή, εγώ είχα την ατυχία να μου σταματήσει το ποδόσφαιρο, γιατί με σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Νίκος, 30 χρονών, αλλά μου είχε πει ότι πρέπει να σταματήσει για να γίνει προπονητής, γιατί με έβλεπε που μίλαγα, δεν ξέρω, δηλαδή είχε κάτι να γίνει προπονητής, μου λέει, έχεις το ταλέντο να γίνει προπονητής και θα βγάλεις περισσότερα χρήματα, άκουσε με, μου λέει. Και πράγματι τον πίστεψα, τον άκουσα και δόξα τω Θεώ για μένα. Καλά πήγες, Σούλη, καλά πήγες. Καλά πας. Όχι καλά πήγες. Απλώς πρέπει να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του για άλλη μια φορά, θα τα πούμε και αύριο φυσικά. Αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, γιατί η οικογένεια για τον Κυρνίκο ήταν το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Σούλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Σούλη. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται και στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook. Το Δούρο τον πήρε κανείς καμία συνέντευξη? Νομίζω ναι, κάπου διάβασα, νομίζω στον Καζέτα. Εγώ έχω μιλήσει με τον Δούρο εκτός αέρα. Ναι. Εντάξει, έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους στο φιλικό. Uh-huh. Και το εκτιμάνε πάρα πολύ, γιατί λέω, δεν θέλω να βγεις να μιλήσουμε uh-huh. για τίποτα. Uh-huh. Θέλω να έχω τη δική σου άποψη εκτός πλατό, ας πούμε, κτλ. Μου είχε πει, ρε γαμώ, το λέω, άμα ήξερα λέει, τι θα γίνει. Μου φύγε φάση, λέει, δεν το έκανα, τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει, τα είπε όλα το πανό για τον Νικόλα που ήταν προχθές η θύρα 7 τέλος. Το λιγοστεύουν οι αρσενικοί, καλό ταξίδι, κύριε Νίκο, θύρα 7. Ήταν το πανό που υπήρχε αναρτημένο στο Άδειο Καρεσκάκη στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ προχθές. Ο Αλέφαντος, θέλω να πω κάτι, δεν ήταν καθόλου φιλοχρήματος. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν του έλεγες θα σου δώσω μισό εκατομμύριο, αν σου λέγανε θα έχεις μισό εκατομμύριο, θα χάσεις το πρωτάθλημα. Έτσι όπως το έχασες. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά να είσαι φτωχός απένταρος μέχρι να πεθάνεις, αλλά να το έπαιρνες. Ξέρεις, θα σου έλεγε. Να το έπαιρνα. Πάντα έδινε πουρμπουάρ στον δρόμο. Πηγαίναμε για προπόνηση στον Αρδιτό με ένα σέιτσέντο που είχε. Παλιά είχε ένα οτοπιάκι άμπαρθ που είχε τρακάρει από τέσσερις πλευρές. Ούτε τρακαρισμένο. Δεξί φτερό, αριστερό φτερό. Νίκο, πότε το κάνεις. Μαζί όλα. Μαζί όλα θα τα κάνεις. Ναι. Όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε σε ένα βενζινάδικο. Πολλές φορές το έχει κάνει. Βάλε 10 ευρώ ρε γίγαντα, του έλεγε. Βάλε 8 ευρώ ρε γίγαντα. Του δίνει δεκάρικο και μου λέει κράτα το 2 ευρώ. Δεν νομίζω να το κάνει άλλο αυτό. Ναι. Μια άλλη φορά μου λέει μετά την προπόνηση, πού θα πας ρε Κωστάκη, μου λέει, λέω Βόρεια Προάστια, θα πάω εκεί, είναι λέω οικογένεια και μετά λοιπά. Πάρε ένα δεκάρικο, μου λέει, να πάρεις ένα ταξί. Για να ευθυμίσουμε λίγο, γιατί άμα το αρχίσουμε το κλάμα θα την πάμε αλλού τη δουλειά. Λοιπόν, παίρνω το δεκάρικο, αφού του είπα 5 φορές δεν θέλω να το πάρω. Πάρε το δεκάρικο. Λέω, δεν θέλω να με δώσει δεκάρικο. Ναι. Πάρε το δεκάρικο. Την τρίτη φορά άρχισε να γριεύει, λέω κάτσε μου κάτσε κανένα μπουνίδι να πούμε τώρα με το ζόρι. Το παίρνω το δεκάρικο και για κακή μου τύχη τι γίνεται μετά το καλυμάρμαρο. Περιμένω το ταξί, ναι. Αλλά ο βλάκας ναι. δεν παρατηρώ ότι 10 μέτρα πιο εκεί, ναι. στάση του λεωφορείου. Σε είδε να πας στάση του λεωφορείου. Βλέπει αυτός από τον καθρέφτη τώρα ότι εγώ κάθομαι κοντά στη στάση του λεωφορείου. Περιμένω εγώ να βρω κανένα ταξί, κάνει ένα στροφή, έρχεται και μου λέει. Λέω τι έγινε. Ρε κολόπεδο μου λέει, πας να μου φας το δεκάρικο. Γιατί. Έμα. Λοιπόν, πάμε στον. Τσόλανε μου λέει, θα σε πλακώσω. Τι παιδί, ρε. Αυτά τα ανθρώπινα, τα δικά μας, δηλαδή τι θα πει δικά μας. Δείξε ρε λίγο εμένα την κάμερα, τον άλλο να δείχνεις, εγώ μιλάω τώρα. Μίλα, άντε, μίλα, έχουμε κόσμο με μένα. Ας τα περιμένουμε, πάρε και εσύ 10 λεπτά παραπάνω για Αλέφαντο που να σε πουλήσουμε 5 αυτά λιγότερα. Τι έγινε. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα το πεις.
Είναι ο Τάκης ο Γιαννόπουλος στην άλλη άκρη. Ο Τάκης ο Γιαννόπουλος, ναι. Για να τον ακούσουμε. Γεια σου, Τάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, είναι εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου. Ήσουν αγαπημένος του. Από τους αγαπημένους του παίκτες, ναι. Έτσι. Δηλαδή, σε μνημόνευε συχνά πυκνά εδώ στις εκπομπές. Πες μας έτσι κάποιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Αυτά θέλουμε τώρα να μάθουμε από την κοινή σας θητεία. Έχω, μάλλον σας βλέπω τώρα και έχω δει, έχετε βγάλει όλη την προοδευτική πριν από μένα, ναι. Ναι. Τι αυγάλω. Η σειρά είναι τυχαία, μην δημιουργήσουμε τίποτα παρεξηγήσεις. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Ίσα, εγώ νομίζω για τον Κυρνίκο ήταν το λιμάνι του, ήταν μια χρονιά... Πολύ καλή. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφη για τον Κυρνίκο. Έχει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Για τον Κυρνίκο όλοι έχουν πει, όλοι ξέρουμε τι πραγματικά ήταν. Εγώ αυτό που θα πω και άκουσα και πριν και τον Κωστή, ότι ήταν ένας άνθρωπος τίμιος πάνω απ' όλα. Αυθεντικός, είχε το δικό του τρόπο. Για αυτούς που τον ζούνε πραγματικά και τον είχαν ζήσει πάρα πολύ κοντά, εγώ είχα και μια άλλη σχέση, ιδιαίτερη σχέση λόγω του πατέρα μου, επειδή γνωριζόντουσαν. Και γι' αυτό τον λόγο με πήρε μετά και πήρε και στην Παναχαϊκή. Θεωρώ ότι μου στήχησε πάρα πολύ και εμένα αυτό το πράγμα. Τον είχα σαν δεύτερο πατέρα μου, ήταν δάσκαλος. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε και να με βελτιώσει σαν ποδοσφαιριστή και χρωστάω πολλά σε αυτό να με. Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος που πολύ δοτικός. Με τις ιδιαιτερότητες που είχε. Ποδοσφαιρικά και τώρα και από την νέα σου ιδιότητα έχεις πάρει κάποια στοιχεία στο να ξεχωρίζεις βλέποντας κάποιους ποδοσφαιριστές κυρίως στο εξωτερικό που αγωνίζονται. Σίγουρα. Αυτό που συζητάγαμε πάρα και όσες φορές τον έβρισκα ήταν πάντα μας αρέσαν οι ταχυδυναμικοί ποδοσφαιριστές, οι γρήγοροι, οι aggressive. Τους αργούς δεν τους μπορούμε, γενικά. Δεν τους φορούσε ποτέ. Σε αυτό παρότι που δεν ήμουν πιο γρήγορος, είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με εμένα και με τον Βαγγέλη τον Τάγκα. Ναι. Τον Πάντο. Τον Πάντο, ναι. Αλλά εντάξει, εγώ επειδή ήμουν και ψηλός, δεν ήμουν και πιο γρήγορος. Κωστή. Ναι, αλλά και τους ψηλούς θέλουμε. Ναι, αλλά θέλουμε στον αέρα το δυνατό, ναι. Τον Αλμανίδη μου έλεγε, έχω ένα φυσέκι, έχω ένα οντομπιάγκι άμπαρθ, μου έλεγε. Τι οντομπιάγκι άμπαρθ, ένα σύμφωνα, τον Αλμανίδη, άμπαρθ τον έλεγε. Έχω ένα άμπαρθ, λέει εκεί, φοβερό. Ωραίες εποχές. Πότε ήταν, σε μάτς προοδευτικής δεν ήταν. Τι είχε πέσει μέσα, είχαν ρίξει μέσα κομπόλαιο, τι είχαν ρίξει μέσα για διακοπή. Γάτα. Όχι γάτα. Γάτα ρίξανε με την προοδευτική. Έχω την εντύπωση. Ναι. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα το μιμηθούμε στην πορεία. Τάκη, ευχαριστούμε. Τίποτε, να είστε καλά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Από όλα σου εραπτό, τεράστιο Τάκης Γιαννόπουλος με μάτι εκπληκτικό σε ταλέντα ειδικά από Αργεντινή. Είναι αλήθεια αυτό. Και ξέχασα να του κάνω ξέρεις και αναφορά. Μπορεί ο καλύτερος center back του κόσμου να μην έχει το μάτι που είχε ο Γιαννόπουλος. Ναι. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι έκανε στην μπάλα από το τι κάνει σαν σκάουτερ, έτσι. Mm-hmm. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί και ο Νίκος ποδοσφαιριστής έπαιξε μπάλα, αλλά δεν έγινε, ας πούμε, δωμάζος ή δέλης και τα μεγάλα ονόματα της εποχής. Λοιπόν, ήταν τη δεύτερη κλάση. Ραπτό, δάσκαλος θα μείνει για πάντα στην ιστορία σου. Φεβρουαρίου του 5-3-2 στη Βίλο του Ποδοσφαίρου, ο πρώτος που έπαιξε στην παγκόσμια ιστορία. Ναι, άσχετο να πω στον πατέρα μου να ξανακάνει εκπομπή Memories για τις μουσικές κλπ. Αλλά αφού ναι. Γράφει το λέω, ήταν η απόδειξη ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής προσθέτει ποιότητα στη ζωή του ανθρώπου. Ως το τέλος ήταν δυνατός και ακμαίος. Δούλευε κλπ. Παιδιά, εγώ δεν πίστευα ότι ο Αλέφαντος θα φύγει. Ναι. Από καρδιά. Γιατί έχουμε γυμναστεί και μαζί και τον έβλεπα το τζόκινγκ του, τους κοιλιακούς του. Μάθαινε πριν 15 χρόνια πυγμαχία στον Αρδιτό και είχε μια υπομονή. Λέω αυτός τώρα. Ναι, έτσι το λοιπόν, χέρι, έτσι το χέρι. Πω, πάλι πίσω. Να πω τώρα κάτι άλλο. Ο Γιώργος ο Χελάκης. Χελάκης. Εντάξει. Μουσάτος. Φίρμα. Ίδωλο φίρμα. Από το 2004. Φίρμα με μεγάλη. Την ιδιότητα όχι μόνο του δημοσιογράφου, αλλά του προπονητή. Έτσι. Επειδή έχουμε τον Γιώργο Λίγκρη που νομίζει ότι παίζει ποδόσφαιρο. Όχι, είναι στόπερ Παπαγιώργος. Λοιπόν. Και τον είχε τον Αλέφαντο
να πάει να του κάνει τα παράπονα που ο Χελάκης δεν με βάζει, ο Χελάκης με βάζει σε λάθος θέση, ο Χελάκης... Λοιπόν, να πω ότι ο Γιώργος ο Χελάκης και ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους ρομαντικός ακόμα αγοράζω αθλητική εφημερίδα, τη Sport Day. Και είναι, και είναι οι λόγοι, ναι. Και είναι οι λόγοι που διαβάζω, Κώστα, την εφημερίδα σαν Άραβας. Από το τέλος προς την αρχή. Ναι. Γιατί είναι ο Πιστόφυλλο και ακριβώς... Εγώ το έκανα με το Φύλαθλο, αυτό στα Νιάτα. Εντάξει. Με τον Καραγιαννίδη. Ναι, εγώ σηλώ τώρα ναι, για τώρα. Ναι, ναι, σηλώ για οπότε, τώρα. Οπότε, τώρα το κατάφερε ο Λίγκρης, είναι και ο Αντώνης και ο Γιώργος η Γράμη μαζί. Ωραία. Ναι, θα ωραία. Πάμε ηλικιακά. Ηλικιακά είναι ο Χελάκης πιο γρία είναι από τον άλλον. Έλα, σοβαρέψου. Λοιπόν, μεγάλος. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Εδώ είναι η εκπομπή ειδική, αλλά... Βέβαια, το καταλαβαίνω. Το με αρκετό χιούμορ και αρκετό γέλιο, όπως θα ήθελε και ο Νίκος να είναι. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Και στην Sport Day, αλλά και στο site, στο 10.gr, έγραψες κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον Νίκο, ότι μαζί με τον Νίκο έφυγε και η ρομαντική, ναι, έτσι, σκοπιά του ποδοσφαίρου, η ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου. Σωστό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό. Οι συμπεριφορές γύρω από την μπάλα, ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζαμε, ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαμε για την μπάλα, οι χαρακτηρισμοί που κάναμε ο ένας για τον άλλον, τους είδα μετά, όταν μεγάλωσα λίγο, έφυγα από το χωριό, τους είδα στα λόγια, στη συμπεριφορά, ακόμα και στην κίνηση του Νίκου Αλέφαντου. Και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι μαζί με τον Νίκο Αλέφαντο φεύγει μια εποχή που την προλάβαμε και εμείς που μεγαλώσαμε στο 1970. Και όπως και να το κάνουμε, είναι μια εποχή που αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο με άλλους όρους, έτσι, πολύ πιο αυθεντικούς, πολύ πιο λαϊκούς, πολύ πιο... με όρους, ας πούμε, φτώχειας, ρε παιδί μου. Διότι δεν ζούσαμε σε κανένα καθεστώς, έτσι, πλουσία. Και όσοι παίρναμε μπάλα δεν πηγαίναμε ούτε στις ακαδημίες, ούτε είχαμε δασκάλους, ούτε personal trainers. Ήτανε μια τελείως διαφορετική εποχή. Και εγώ νομίζω ότι αυτή η εποχή, ένας αυθεντικός εκφραστής, ο τελευταίος κατά τη γνώμη μου, ο οποίος πέρασε και στη μυθολογία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι ο Νίκος Αλέφαντος. Σφράγισε μια εποχή και νομίζω ότι την παίρνει μαζί του. Εγώ θέλω να τον θυμάμαι έτσι. Δεν συμφωνώ ούτε με όλες τις απόψεις, ούτε με όλες τις κινήσεις. Ναι. Αλλά όμως είναι μια ολόκληρη εποχή. Ο Νίκος Αλέφαντος τη χαρακτήρισε αυτή την εποχή, τη σφράγισε και νομίζω ότι την παίρνει μαζί του. Γι' αυτό και θα τον θυμόμαστε με νοσταλγία. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνω και έτσι ένιωσα μέσα μου και την απώλεια του Αλέφαντου. Και έτσι, σαν την απώλεια και έτσι, Γιώργο, μιας εποχής ολόκληρης. Και έτσι, Γιώργο, αν με επιτρέπεις, τη βιώτησε ακόμα, γιατί ακόμα και στο πρωτάθλημα τύπου με ενημερώνει τώρα στο ακουστικό μου ο Γιώργος ότι τις προάλλες σκόραρε ο Σπύρος... Ο Καρασπύρος. Καρασπύρος, ναι. 60 χρονών, έτσι, και δάκρυσες... 60 ήταν πριν από 8 χρόνια. Α, εντάξει. 60 θα λέει, πάντως, γιατί 60 με παραπληροφόρηση. Λοιπόν, ναι, είναι χαρακτηριστικό γι' αυτό. Να πάω τώρα λίγο, να πάω λίγο τώρα στον Αντώνη. Έγραψε, όχι χθες, προχθές, ότι το «Γεια σου ρε Αλέφαντε», δυστυχώς αυτή τη φορά είναι πραγματικότητα. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ έχεις να πεις πάρα πολλές ιστορίες. Τον έχεις ζήσει πριν από εμάς. Αγκαλιαστήκαν, φιληθήκαν, πλακωθήκανε. Όλα τα, και τα καλά του. Όλα και τα καλά του. Εγώ πρέπει να πω κάτι τώρα, μια και μου δίνεις την ευκαιρία. Εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με τον Νίκο. Αυτός τσακώθηκε μόνος του. Αυτός τσακώθηκε μόνος του. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει ούτε μια στιγμή που εγώ, ας πούμε, ιδιωτικά ή δημόσια, ξέρω εγώ, του έχω αντιμιλήσει ή του έχω ζητήσει τον λόγο ή οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μάλιστα θυμάμαι πριν από κάμποσα χρόνια στο Ηρώδιο, είχα βρει το γιο του. Τον Τάσο. Τον Τάσο, ναι. Τελείως τυχαία. Και με πλησίασε ο άνθρωπος, δεν γνωριζόμασταν, μου λέει, ξέρεις, έχουμε ένα κοινό γνωστό. Του λέω, ποιον, μου λέει τον Αλέφαντο. Α, του λέω, μου λέει, γιος, μπράβο, του λέω. Μου λέει, ρε άνθρωπε, σε θαυμάζω πραγματικά, ας πούμε, δηλαδή πώς τον αντέχεις, ας πούμε. Λοιπόν, και συμφωνήσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα ποτέ μεταξύ μας, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν όλα μέρος, πώς να το πω, του χαρακτήρα, ας πούμε, του... Mm-hmm. Του Νικόλα. Αν τον ήξερες, ήσουν υποχρεωμένος τρόπο την να ανέχισε και διάφορα, ας πούμε, πράγματα τα οποία έλεγε και τα οποία ήταν και αυτά, πρέπει να πω, αυθεντικά και ειλικρινέστατα από τη μεριά του,
αν και όχι εντελώς αλήθεια μερικές φορές σας μιλάω, ας πούμε, εκ πείρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πιαστώ λίγο από αυτό που είπε ο Γιώργος και να πω κάτι άλλο, ότι η μεγάλη παραδοξότητα του Αλέφαντου, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με πάρα πολλούς άλλους που έκαναν αυτή τη δουλειά, είναι ότι ενώ έρχεται από πάρα πολύ μακριά, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ο Αλέφαντος έχει ξεκινήσει την προπονητική 69 στο Αστρεξαρχείο. Αλφα Αθήνας 69-70, ναι. Εντάξει, εγώ μάλιστα κάποτε είχα παρουσιάσει και μια εκδήλωση του Power Roof, όπου δεν μπορεί να φανταστείτε τι έγινε όταν μπήκε ο Αλέφαντος μέσα στην αίθουσα, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι που κλαίγανε, τον θυμόντουσαν προπονητή. Ενώ ερχόταν από τόσο μακριά και ενώ θα μπορούσε να ισχυρίζεται ότι είναι φορέας, ας πούμε, μιας άποψης και μιας αντίληψης ρομαντικής, η οποία χάθηκε στον χρόνο και, ξέρω εγώ, ξεθόριασε, ναι. Ναι. Ήταν, πώς το λένε, εκπρόσωπος ενός ποδοσφαίρου, το οποίο είχε πολύ περισσότερο φανέλα και πολύ περισσότερο ρομαντισμό και πολύ περισσότερο αυτορμητισμό. Εν τούτης ο Αλέφαντος ήθελε να είναι πάρα πολύ μοντέρνος μέχρι την τελευταία μέρα. Δηλαδή, ο Αλέφαντος όχι απλά παρακολουθούσε το ποδόσφαιρο φανατικά και μανιακά με, πώς το λένε, εκμοντερνίζοντας διαρκώς, ας πούμε, την άποψή του, αλλά πίστευε πραγματικά ότι είναι ένας προπονητής του καιρού μας, μέχρι την τελευταία στιγμή που σηκώθηκε το τραπέζι και μας μίλαγε, ας πούμε. Αντώνη, ναι. αυτό που λες έχει αξία, γιατί εγώ, επειδή ξέρω και την οικογένεια, ναι. Κάποια στιγμή μου είχε πει, όχι ο ίδιος, ναι. αλλά η κυρία Ρούλα, ναι, ναι. πολλά χρόνια. Γυναίκα του. Ναι. Μου λέει, κάποια, λέει, κομμάτια των προπονήσεων πολύ παλιά που έχει πάει, τα έχει σκίσει. Λέω, γιατί το έκανε. Λέει, το ρώτησες. Mm-hmm. Λέει, το ρώτησα. Mm-hmm. Είναι πολύ, η κυρία Ρούλα είναι πολύ ήρεμη. Ναι, ο Νίκος, ναι. είναι δύο άνθρωποι που δέσανε γιατί είχαν διαφορετικά αντίθετη. Και μου λέει, μου είπε, γιατί επικοινωνούσε καλά με τη γυναίκα του, ο Νίκος πάρα πολύ καλά, mm-hmm. και είναι ένα πολύ συγκινητικό ότι πώς αυτοί οι δυο ζήσαν 60 χρόνια. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Θα σου πω ιστορίες, αν βρεθούμε. Λέει, τις πέταξε τις προπονήσεις γιατί αυτά περάσανε. Ναι. Και πήγε στις επόμενες. Ναι, ναι. Αλλά μου είπε επίσης ότι κράτησε όλες τις προπονήσεις του Χάπελ, ναι. γιατί θεώρησε ότι αυτές είναι μέσα από το ποδόσφαιρο διαχρονικές. Ξέρεις, εμένα, αν ένα πράγμα λίγο με πειράζει σε ό,τι ακούστηκε αυτές τις μέρες, είναι πολύ κατανοητό βέβαια να συμβαίνει στο συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά με πειράζει λίγο. Ναι. Είναι ότι ο κόσμος ο πολύς, και ειδικά οι πιο νέοι, οι οποίοι δεν τον έχουν ζήσει σαν προπονητή τον Αλέφαντο, γιατί ο Αλέφαντος τελείωσε με την προπονητική το 2004 όταν έφυγε το Ολυμπιακό. Μετά δεν ξανασχολήθηκε, ήταν δικός σας προπονητής εκεί. Λοιπόν, δεν έχει εικόνα της δουλειάς του, ας πούμε, και μιας αντίληψης για τον ποδόσφαιρο, η οποία ήταν συγκλονιστικά μανιακή και συγκλονιστικά επαγγελματική. Δηλαδή, ο Αλέφαντος είναι πιθανότατα ο πρώτος ο οποίος κατάλαβε ότι πρέπει να έχει έναν ειδικό γυμναστή και να δουλεύει μαζί του. Ένα συνεργάτη που έχει συγκεκριμένο ασχησιολόγιο. Αυτό ήταν το ελάττωμά του. Ένα ελάττωμά του ήταν ένα ελάττωμα ότι δεν εμπιστευότανε εύκολα κάποιο συνεργάτη, γιατί φοβότανε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ήταν δύσκολο αυτό. Δεν ήταν ποτέ, πώς το λένε, τελείως μόνος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τον Αλέφαντο είχα γνωρίσει πολύ πιτσιρικά ακόμα τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο που μου έλεγε ότι είναι ο κορυφαίος της αερόβιας ασκήσης κτλ. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε έναν και τον είχε μαζί του και τον έσερνε. Έψαχνε κάθε φορά να βρει κάποιον με τον οποίο να μπορεί να συνεργαστεί. Είχε την αξία του ασκησιολογίου πάρα πολύ ψηλά. Είναι ίσως ο πρώτος ο οποίος κατάλαβε ότι Δευτέρα με Παρασκευή, με Σάββατο η δουλειά είναι εξίσου σημαντική και ότι πρέπει να κάνεις προπονήσεις χωρίς να βαριούνται οι παίχτες. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή ένας τύπος ο οποίος έλεγε το καλό στα παιδιά, καλό στα 3-0. Το έκανε και αυτό. Αλλά είχε και άλλα πράγματα. Δηλαδή για να φτάσει να το κάνει αυτό, για να γίνει ο Αλέφαντος του τα πάντα όλα, ο Αλέφαντος του μάθη μπαλίτσα από τον Άρχοντα, ο Αλέφαντος όλων αυτών των ιστοριών που μπορεί να πω δεκάδες, είχε από πίσω ένα background δουλειάς, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μου λένε καμιά φορά. Αυτό Αντώνη. Ναι. Το 85 όταν ήρθα στον Ηρακλή, εγώ πήγαινα στο Λύκειο. Είμαι το 68, είμαι 16-17 χρονών. Ναι. Επειδή τον είχα γνωρίσει, πήγα να του πάρω αυτόγραφο όταν ήταν στο Πανιόνιο και έτσι τον γνώρισε. Ναι. Στα 15 μου. Ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι όταν ήμουνα τότε στο σχολείο, πηγαίναμε πρωί και απόγευμα, εβδομάδα-εβδομάδα, την μεριά που ήμουνα πρωί, έπαιζα ερασιτεχνικά και πήγαινα και έβλεπα και τις προπονήσεις του Νίκου. Mm-hmm.
σε πληροφορώ ότι είχε περίπου 60 με 70 προπονητές με τον μπλοκάκι. Ναι, ναι. Στο, που δουλεύανε άλφανα τεχνική, εθνική ερασιτεχνική. Ναι. Οι οποίοι έχουν πάρει στοιχεία. Ναι, και, ναι. Και μάλιστα κάποιοι τον μιλούσαν και είχε και σχέσεις και τους μιλούσε. Γι' αυτό και εμείς θα πάρουμε κάποιες από τις προπονήσεις του, να τις δώσουμε στον Γιώργο το χελάκι. με τη συμφωνία μόνο εδώ στον αέρα ότι δεν θα βγαίνει από την 11η ο Λίγκρης. Δηλαδή αυτό πρέπει να το διαπραγματεύσουμε. Εμείς, να πω αυτό, εμείς τον είχαμε 2-3 σεζόν ποδοσφαιριστή τον Αλέφαντο στο Πανεγιάλιο. Πανεγιάλιο. Ναι, ήταν. Τη μνημόνευε είπε πολύ Γιώργο εκείνη την εποχή. Δηλαδή πρέπει να είχε περάσει και ωραία εκτός από την μπάλα. Λεγιώνα των ξένων. Ναι, ήταν στην εποχή αυτή που τον είχε φέρει ο Μπέλλας. Υπάρχουν και φωτογραφίες τότε που υπογράφει στο Πανεγιάλιο η παρουσία του φοβερού του παράγοντα που είχαμε ποτέ στο Αίγιο. Και μου έχουν πει πολλές ιστορίες. Έπαιζε πάντα όπως τον βλέπετε να μπαίνει στο γήπεδο, τα χέρια απλωμένα, τα δάχτυλα τεντωμένα. Δάχτυλα. Και φωνάζοντας, ας πούμε, και στους συμπαίκτες και στον αντίπαλο, για να του δημιουργήσει πρόβλημα. Ήταν μια εποχή που, όπως ομολογούσε ο ίδιος, είχε αρχίσει να χάνει σε ταχύτητα, αλλά είχε αυξήσει πολύ σε πονηριά και σε τοποθετήσεις. Και έπαιζε με τον δυναμισμό, την ταχύτητά του και το μυαλό του. Υπάρχουν σπαρταριστές ιστορίες και για τον τρόπο με τον οποίο φεύγανε τότε οι παίκτες από το Αίγιο. Επιφυλάσσω με το πούλμαν της χαράς. Το μικρόφωνο. Για μένα, σε μένα πάντως, σαν άνθρωπος, σαν ψυχολογία, ας πούμε, πιο κοντά από όλους, στη δική μου, είναι ο Αλέφαντος. Ναι. Είναι ο Αλέφαντος. Γιατί αυτά που έκανε τα έχω νιώσει να τα κάνω και έχω νιώσει να τα κάνουν και άλλοι όταν παίζαμε μπάλα στα πρώτα μας χρόνια, τα άγουρα. Και υπάρχει μια ταύτιση κυρίως συναισθηματική με τον Νικόλα. Την έχουν πολύ αυτό, όσοι είμαστε, όπως λέω εγώ, του 70 εκδρομής από τότε και μετά, την έχουμε αυτή την ταύτιση. Και αυτό θα μείνει. Αυτό θα μείνει. Εμένα κάτι που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι όταν πήγαινα σπίτι του για να γράψουμε το βιβλίο, από το πρώτο κεφάλαιο που ξεκινήσαμε από το 70, άρχισε να μου λέει την εντεκάδα. Εγώ δεν τολμούσα να το αμφισβητήσω κάτι, δεν το ήξερα κιόλας, αλλά από μέσα μέτρο και λέω ρε γαμώτο, πού τα θυμάται όλα. Δηλαδή μπροστά του είχε ένα πιάτο με σταφύλι, τίποτα άλλο, δεν είχε ούτε σημειώσει τίποτα. Και μου έλεγε αντιπάλους, ονόματα, εντεκάδες. Άλλοι προπονητές. Πού να γκουγκλάρω να βρω τώρα του 70, αυτά δεν υπάρχουν. Εντάξει, πήρα το ρίσκο, λέω ο Νίκος είναι, θα τα ξέρει. Και όντως έτσι ήταν. Μπορεί, όπως λέει ο Αντώνης, κάπου να υπήρχε έτσι και μια δόση υπερβολής, αλλά για να μην χαθεί η μαγιά. Ο Αλέφαντος μέχρι 5 λεπτά πριν φύγει από τη ζωή είχε σώα στα σφρένα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και παρήγορο ότι έφυγε σπίτι του με τους οικείους του δίπλα. Και μεγάλη υπόθεση. Αντιλήφθηκε, Αντώνη και Γιώργο, αντιλήφθηκε και το τέλος. Είπε στην κόρη του, ήρθα να με πάρουν. Εγώ όταν τ' άκουσα αυτό, δεν ξέρω, δεν είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, δεν θέλω να είμαι, αλλά μερικές φορές γίνομαι. Πρέπει να είναι ειδικές οι συνθήκες. Είναι ειδική συνθήκη αυτή. Ήρθαν να με πάρουν. Και θα κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα όταν θα κλείσουμε με τα παιδιά στην κυρία Ρούλα. Οφείλω. Να πω κάτι πάντως. Ναι. Εγώ το είχα μάθει ότι δεν είναι πολύ καλά την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Ακριβώς μια εβδομάδα πριν. Και μας έχει πέρα ένα στόπιλο σε ένα βράδυ και μας είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε να τον δούμε, ότι είχε ζητήσει η γυναίκα του να μην πάμε. Δηλαδή ότι δεν ήταν ο άνθρωπος καλά, ας πούμε, και δεν θα τον ταλαιπωρούσαμε περισσότερο. Μου είχε πει μάλιστα Γιάννη ότι είχες πάει εσύ. Και τον είχε πάει. Θα πήγαινα κι εγώ, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν θα πήγαινα. Είχα προγραμματίσει, θα το πω τώρα αυτό, είχα προγραμματίσει να πάω τη Δευτέρα. Ναι. Και μου λέει η Ρούλα μπορεί να είναι αργά τη Δευτέρα. Εκεί και εγώ κατάλαβα ακριβώς. Αλλά εγώ δεν ήθελα να τον δω. Ήθελα να τον θυμάμαι ρε παιδί μου έτσι φωνακλά, ζωντανό, ξέρεις. Αυτό το πράγμα ας πούμε που ήταν... Ναι, όταν το ξέραμε, ναι. Και θέλω να πω και κάτι γιατί γίνεται μια συζήτηση, βλέπω και διάφορα στα social media, νεότεροι ρωτάνε μα γιατί μιλάτε έτσι, είναι ένας τύπος ο οποίος στο φινάλε κέρδισε ένα κύπελο στην Κύπρο, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ δεν έκανε το ένα, δεν έκανε το άλλο. Το μεγαλύτερο προπονητικό παράσημο για μένα του Αλέφαντου, πέραν το ότι έβγαζε τα σηκώτια σε όλους για να τον κερδίσουν με ομάδες μικρότερες, πάντα συνήθως, ήταν ότι σχεδόν στις περισσότερες ομάδες που δούλεψε ξαναπήγε. Δηλαδή αναγνώριζαν οι περισσότεροι μετά τη φυγή του ότι είχε γίνει κάποιο λάθος στην εκδήλωση, ότι εν πάση περιπτώσει πολλά πράγματα από αυτά που έλεγε είναι σωστά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικότερο πράγμα από το να σου τύχει, ας πούμε, να κάτσεις 7 παιχνίδια σε ένα πάγκο και να γράψεις ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο στο βιογραφικό σου. Πολύ έξυπνο, δηλαδή, πολύ καλό. Ναι. Γιατί, το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά θέλω να θυμόμαστε ότι
αυτές τις ιστορίες τις έβαλε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πρώτα απ' όλα με τη δουλειά του, αποκτώντας αυτό το δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμα του να είναι και ένας αφηγητής φοβερός, να κάνει πράγματα ας πούμε με τα οποία μπορεί να διασκεδάζεις και να φωνάζει ραλάτος, ξέρω εγώ, και debate και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι ένας τύπος ο οποίος προέκυψε ξαφνικά ο Αλέφαντος τηλεοπτικά και επειδή είχε πλάκα τηλεοπτικά έγινε περσόνα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε στο να είναι γνωστός σε όλους χάρη στη δουλειά. Ακόμα και δουλειά στο Αλέφαντε είσαι παλικάρι, που είναι το μοναδικό τραγούδι που εγώ ξέρω που γραφτεί, ας πούμε, για προπονητή στην Ελλάδα από τα παιδιά την Πάτρα το 86. Δεν ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε ας πούμε κάποιο είδους σατυρικό χαρακτήρα. Όχι. Ήταν γραμμένο ακριβώς, γιατί εκείνο τον καιρό ειδικά ο Αλέφαντος ήταν πραγματικά ένας ποδοσφαιρικός ήρωας. Ένας τύπος δηλαδή ο οποίος ήταν λιγάκι αδικημένος, που είχε ιδέες, που είχε κερδίσει ας πούμε την εκτίμηση και τον σεβασμό πάρα πολλών ανθρώπων και είχε βέβαια και θρυλικούς καυγάδες με πάρα πολύ κόσμο, δεν το συζητάω ας πούμε. Έτσι, δηλαδή σαφώς δεν μπορεί να πει κανείς, ούτε και όποιος δεν ήθελε να τον βλέπει, να τον ξέρει και να τον ακούει, ότι δεν άφησε το στίγμα του ή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε απαρατήρητος. Εντάξει. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ευχαριστούμε καλά, πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Θα το θυμόμαστε πάντα με αγάπη και νοσταλγία. Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας, Αντώνη. Γιώργος Χιλάκης, Αντώνης Καρπετόπουλος. Είδες τι γίνεται. Λοιπόν. Αυτοί οι δυο, άμα βάλουμε υποψηφιότητα, πες μου ένα κόμμα. Ναι. Ένα κόμμα να βάλει ο Χιλάκης με τον Καρπετόπουλο. Ναι. Είναι και κομμουνιστής μου φαίνεται ο Χελάκης. Πάει στο κάπα. Όπως το λες έτσι ρε φίλε. Θα βγουν παψηφοί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παψηφοί. Πάμε τώρα σε δεύτερο βίντεο. Ναι. Το πιο ωραίο για μένα. Ναι. Για τις οποίες μνημονεύεται και θα μνημονεύεται ο Νίκος. Είναι οι περιβόητες ατάκες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε μαζί τις καλύτερες ατάκες του Νίκου Αλέφαντου σε αυτή την δεκαετή κοινή μας πορεία στα τηλεοπτικά πλατό. Debate αύριο το πρωί, ρε. Φέρτε μου ένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την μπέι να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα φουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις ρε, την μπέι ρε. Φοβάσαι, ε. Θα βγεις την μπέι. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την μπέι. Εντάξει, Ολυμπιακοί είμαστε. Να λέμε αν. Και η γιαγιά μου είχε αυτά, θα τη λέγανε παππού, δεν θα τη λέγανε γιαγιά. Τη γιαγιά μου θα τη λέγανε παππού, αν είχε αν είχε. Άντε τώρα, αυτά τα λέμε. Είχε πάει ο Νίκος να είχε επισκεφτεί μια... Τη Μάντισα. Πριν τον καφέ, ε. Μπράβο. Τη Μάντισα. Μπράβο, στο Ρέθυμνο. Κατά τα κάστρα ήταν. Ωραία. Ναι. Πάω μέσα, ναι. Όλα. Του λέω το κορονάκι, του λέω έτσι και έτσι. Μπως, έχω μου λέει μία καλή ώρα το κορονάκι, η οποία είναι στο Ρέθυμνο. Πίνω όλα κανονικά, το ρίχνει όλα. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, αύριο κάνεις ένα γκολ, τρως ένα, μη φοβηθείς όμως, ναι. Θα κάνεις και δεύτερο. Αύριο μου λέει, κερδίζεις, θα σε απεθεώσει ο κόσμος, μεγάλη δόξα θα ναι, πάρεις. Ναι, ναι. Αλλά σε αυτή την ομάδα μου λέει δεν θα φύγεις, δεν θα μείνεις, θα φύγεις και θα πας στο εξωτερικό. Θα πας σε μια ομάδα, ναι. Απάνω εδώ στην Ελλάδα, ναι. Μου δείχνει απάνω, ναι. Πού λέω, Θεσσαλονίκη ακόμα. Ναι. Κοίτα, αλλά δεν θα μείνεις μου λέει, ναι. Θα φύγεις αμέσως. Ναι. Και πήγα στην Καστοριά. Α, ναι, ναι. Ναι, με πήρα εκεί, μόλις τους είδα έτσι κάνω την πρώτη οπόνη, στην άλλη μέρα έφυγα. Και θα πας μου λέει και πήγα στο ΑΠΟΕΛ. Με πήρε και πήρε το κύπελλο. Ναι, το κύπελλο. Αυτό ήταν. Αυτός λέει ο Αλέφαντος, λέει τι έτρωγε λέει Νίκος. Τι έτρωγε λέει αυτός ο άνθρωπος και 100 κιλιακούς στα 75 ρε φίλε. Όχι, ζέσταμα έκανε. Ζέσταμα έκανε. Ζέσταμα έκανε, καλά λέει. Ζέσταμα, δεν ήθελα να τον ξεφτυλίσω και ακόμα το... Να χαλαρά πήγες. Μπράβο, κατάλαβες, γιατί ήταν και εξηγημένος λόγω άστον. Μέτραγε κανείς. Μέτραγε. Μέτραγε ένας φίλος μου και μου λέει έκανε, ναι, μπράβο, εδώ κοίτα. Τέτοια με... 400 να κάνω. Για έμπα γρηγοράκο μου δίπλα. Εντάξει, το προσπαθεί. Δεν σηκωνόταν, αλλά είναι ωραίος πάει. Ωραίος πάει. Ωραίος ο Γκρέγκορη. Πάμε Γκρέγκορη. Και πως ήμουν κότσαμε ένα στην προοδευτική καλός. Καλός ρε του λέω, να μας τρίψει ρε του λέω. Τον εβλέπεις, τι αν τον φέρω. Πάρ' τον ναι του λέω. Όχι μου λέω, άλλος μου λέγε πάρε 300.000 να πάρεις τον τερματοφύλακα αυτόνα.
Θεό χωρέ στον τόκαμπο. Τι να τον κάνω, ρε, έχω το λύσα τέρμα. Και έχω και τον τουντούμι αναπληρωματικό. Να πάρω το Αμερικάνο. Μα θα πάρει 300. Δεν θέλω, ρε, δόξα θέλω. Ρε. Έτσι. Μυστήρια πράγμα. Νίκο, γιατί δεν βγαίνουν παίκτες τώρα. Δεν βγαίνουν γιατί δεν βγαίνουν. Να σου πω γιατί δεν βγαίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν. Άκου λοιπόν γιατί δεν βγαίνουν. Θα κάνει μια γκάλο και θα δει αν τα βρει. Για να ακούσουμε. Το πρωί πήγε στου γονεί μέσα. Τι λέτε, πώ τα παιδιά. Υπάρχει αλλά να παίξουν μπάλα. Ανοίξανε οι ΠΑΠ, κάνανε ζημιές μεγάλες. Να ξέρεις, οι ΠΑΠ. Δηλαδή το παιδί τώρα βλέπεις είναι ΠΑΠ, αντιθεί, θα πάνε οι κοπέλες, θα πάει, θα ράξει εκεί, ποια μπάλα σου λέει. Πού μια λάνες, στον δρόμο. Ρε μπάλα μέσα του σας λέω αλέπαντος άκουτε. Έχει λεφτά, έχει γκόμενες, γκόμενες, γυναίκες, όμορφες, σπίτια. Διαμερίσματα, ιστορίες, μαγαζιά, λεφτά στις τράπεζες, στο Λονδίνο, δεξιά αριστερά. Αυτά έχει μπάλα μέσα. Πέστε μου γιατί συγκινηθήκατε τόσο πολύ. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δόρος στο τηλέφωνο. Σας πειράζει αυτό, ε. Πολύ. Γιατί είναι ένοχος. Γιατί με κατέστρεψε. Τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή. Γιατί το λέτε αυτό. Τίποτα δεν τελειώνει. Πιστεύετε ο δηλαδή... Ο Ολυμπιακός έπαιρνε το ωραιότερο πρωτάθλημα που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του. Από αυτούς τους ήρωες παίκτες, χωρίς να του έχουν το λαό του μέσα, από αυτόν τον πολύ μεγάλο πρόεδρο, και εγώ θα δικαιωνόμουν. Έντιμα και τίμια. Γεια σας κυρίες και κύριοι, μια εξαιρετική προσφορά από την TV Forum είναι εδώ για εσάς και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν θα έχουμε τόσο ενυδάτωση στον οργανισμό όσο και ενδυνάμωση στο νοσοποιητικό μας αλλά γενικότερα στον οργανισμό μας. Παίρνουμε δηλαδή τις βιταμίνες και τα χρηνοστοιχεία που χρειαζόμαστε. Πώς, φυσικά, πίνοντας το Double Reaction Collagen την ημέρα, το καπάκι της συσκευασίας, αυτό που μας χρειάζεται, δηλαδή τη συνιστόμενη ημερήσια δόση μας, και βεβαίως μιλάμε για κολαγόνο μαζί με υαλουρονικό, σύμπλεγμα βιταμινών B, μαγνήσιο, MSM και συνένζυμο Q10, αλλά και τη βιταμίνη C που τη χρειαζόμαστε ημερησίως. Δύο κολαγόνα λοιπόν που θα πάρετε αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600, τον αριθμό που βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης σας, θα πάρετε τα δύο κολαγόνα με 39 ευρώ και εντελώς δωρεάν θα πάρετε το Champions, που είναι ιδανικό για την αποτοξίνωσή μας, δεν περιέχει όδιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα πάρετε και εντελώς δωρεάν επίσης και ένα αντισηπτικό. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα.
Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο, η εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Αλέφαντου και δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα μας ο Νίκος Αναστόπουλος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα. Λοιπόν, μπορείς να μιλάς μία μέρα ολόκληρη για τον Νίκο. Και ίσως δεν φτάνει. Και ίσως δεν φτάνει. Τι να πρωτορωτήσω τώρα, τη σχέση που είχατε όταν ήσουν να παίξει, ήταν προπονητής, μετά που ήσουν από τους λίγους που ήσουν δίπλα του στους πάγκους, για το πόσο σε έχει επηρεάσει στη μετέπειτα καριέρα σου ως προπονητή. Πες τα εσύ ρε Νικό. Κοιτάξτε, δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω. Το Νίκο τον Αλέφαντε, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια του και κάποιους οικείους του, που ήταν κοντά του, λίγοι τον ξέρουν όπως εγώ. Διότι εμένα με γνώρισε σε ηλικία 12 ετών, θα έλεγα, που ήταν προπονητής ο Ρουφ και είχε το συγχωρεμένο το θείο μου, τον Ντουνιά, που ήταν φίλη. Είχε φύγει από τον Πανίνο και μετέπειτα πήγε στο Άργος και συνεχεία στο Ρουφ. Με ξέρει λοιπόν από εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ο Νίκος ο Αλέφαντος θα έλεγα ότι άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα έλεγα ότι διέπρεψε ως προπονητής. Άλλωστε υπήρξε και πρωτοπόρος στο να επιμορφώνεται, να εξελίσσεται μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Θα έλεγα ότι ήταν ένας άνθρωπος αυθεντικός, γνήσιος και επειδή όπως προείπα τον ήξερα πάρα πολύ καλά, εάν θεωρούσε ότι κάπου έχει δίκιο, δεν υποχωρούσε ποτέ. Mm-hmm. Θα έλεγα επίσης ότι σαν προπονητής υπήρξε και δάσκαλος για πολλούς. Και θα έλεγα επίσης ότι άφησε το στίγμα του σε μια ολόκληρη εποχή. Και πρωτοπόρος για την εποχή. Προσωπικά θα τον θυμάμαι πάντα με αγάπη. Ναι. Καλά, δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Νικό. Είδαμε και το στιγμιότυπο με το ανάποδο ψαλίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ και το πώς... Μόνο να ξέρατε τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι. Προηγουμένως, δηλαδή εννοώ προηγουμένως, την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο. Στο είχαν ξενοδοχείο. Γίνει πάρα πολλά πράγματα, ναι. Αλλά όπως και κάποια άλλα πράγματα, θα τα γράψω σε ένα βιβλίο μαζί με τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, όχι για τη ζωή μου, με την έννοια ότι ξεκίνησα από τη Δάφνη να πάω στον Πανιόνιο, στον Ολυμπιακό, στην Ιταλία κτλ. Αυτά τα γνωρίζει ο κόσμος και να μην τα γνωρίζει μπαίνει στο ίντερνετ και τα βλέπει. Mm-hmm. Θα γράψω λοιπόν τέτοια περιστατικά, τα οποία είχα ζήσει μαζί του και περιστατικά, δηλαδή διάφορες πλάκες από τις ομάδες τις οποίες έχω περάσει, δηλαδή από τον Πανιόνιο, από τον Ολυμπιακό, από την Ιταλία που πήγα, όπως επίσης μπορώ να καθοδηγήσω ένα νέο παιδί πώς όταν ξεκινάει από χαμηλά μπορεί να φτάσει στην κορυφή, δηλαδή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να του μάθω, δεν μπορώ να τον καθοδηγήσω πώς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, γιατί είναι αυτό είναι έφυτο. Έτσι. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, σκέφτομαι. Μακάρι. Όλα αυτά τα... Το έχετε ξεκινήσει ή το έχει Νίκο στις σκέψεις? Υπάρχουν και κάποια τα οποία, ας πούμε, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ενθουσιαζόμαστε μόνο και στην ιδέα που το ακούσαμε. Το έχετε ξεκινήσει ή είναι ακόμα στα σκαριά, είναι σε σκέψη? Όχι, οι σημειώσεις υπάρχουν. Όταν θα έχουμε το χρόνο τον ελεύθερο, οι σημειώσεις υπάρχουν. Ωραία. Γιατί θυμάμαι που μου έλεγε ότι όταν έπαιζα στον Ολυμπιακό, με έπαιρνε τηλέφωνο στις 12 τη νύχτα. Τότε δεν υπήρχαν σταθερά τηλέφωνα, τότε δεν υπήρχαν κινητά και με έπαιρνε στις 12 τη νύχτα. Και μου έλεγε, ας πούμε, ότι με ρώταγε, ας πούμε, τι προπόνηση γινόταν. Και αναγκαστικά, λοιπόν, για να τα θυμάμαι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, ότι είχε τελειώσει η προπόνηση 3 η ώρα κάναμε, είχαμε τελειώσει 5, πτώμα στην κούραση, να γυρίσω να φάω, να κοιμηθώ, μπα, δεν έχεις ξεχάσει. Και αναγκαστικά, λοιπόν, τα σημείωνα.
Ναι. Και έχω ακόμη από σημειώσεις, ας πούμε, για τις τότε προπονήσεις και συγχρόνως σημείωνα, ας πούμε, και τις πλάκες τις οποίες, ας πούμε, είχαμε κάνει στον Ολυμπιακό, στον Πανιόνιο, στην Εθνική Ομάδα, στην Ιταλία που πήγα. Για να με τον Αλέφαντο, ας πούμε, με τον Αλέφαντο, όταν ήταν στον Ολυμπιακό και σαν... και σαν προπονητή που τον είχα, μετέπειτα τον είχα, είμαστε μαζί, ας πούμε, σαν συνεργάτες στον Ολυμπιακό και όλα αυτά. Τις ώρες είναι μια ζωή ολόκληρη. Δηλαδή αρχίζαμε συζήτηση 12 τη νύχτα και τελειώναμε στις 4. Δεν κοιμόταν όρις ο Νίκος. Δεν κοιμόταν, μα ήταν όλη η ζωή του αφαιρεμένη στο ποδόσφαιρο. Μετά τις 3:30. Πάντως, Νίκο, νομίζω και ότι στην καριέρα στο ως προπονητής έχει επηρεαστεί αρκετά και το λέω αυτό ότι και οι δύο, και ο Αίμνησος, ο Νίκος και εσύ, είστε προπονητές της λεπτομέρειας. Βέβαια, σε αυτό παίζει ρόλο και η θητεία στον καμπιονάτο προφανώς, αλλά... Ναι. Θα έλεγα ότι δεν θα είναι υπερβολή. Πιστεύω ότι ήταν, πιστεύω, πρωτοπόρος. Και στρατηγικής. Γιατί συζητάγαμε και τη λεπτομέρεια. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωπος, βλέπεις. Ορισμένες φορές, τώρα βέβαια υπάρχει και τηλεόραση, βλέπεις, ας πούμε, το χύψη προπονητή και έχει τον πίνακα και δείχνει. Και αυτός που μεταδίδει τηλεόραση, λες και ο κόσμος ξέρει από συστήματα. Λέει, ξέρεις, έφερα τον μπακ το δεξί, τον έκανα αριστερό και κάτι τέτοια. Με τον Αλέφαντο δεν υπήρχαν τέτοια. Υπήρχε δηλαδή στο γήπεδο ότι όταν θα φύγει ο μπακ, ποιος θα τον καλύψει. Όταν θα φύγει ο στόπερ, ποιος θα τον καλύψει. Ή όταν θα γίνει επίθεση, με πώς θα αμυνθείς. Αυτές ήταν οι λεπτομέρειες. Ναι. Τι λες στον άνθρωπο, ότι λες τώρα στον κόσμο, ότι ναι, ήταν το σύστημα 4-4-2 και το γύρισα σε 5-3-2. Ναι. Πολύ ωραία. Ο άλλος τώρα που βλέπει τηλεόραση και, είναι, και ήρθε στην τηλεόραση, πίνει την πύρα του για να ξεσκάσει, ξέρει από συστήματα. Όχι. Α, τρελά πράγματα. Όχι, λοιπόν, όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν τέτοιας λογικής η λεπτομέρεια. Όταν έκανες επίθεση θα πρέπει να είσαι και δεμένος πίσω. Και πώς θα είσαι δεμένος. Ο τρόπος συζητάγαμε που θα είσαι δεμένος. Και εναλλακτικές. Ναι. Ορίστε. Και εναλλακτικές. Ναι. Δηλαδή ποτέ δεν υπήρχε μόνο ένα πλάνο. Και έτσι. Και τώρα θα σας πω κάτι το οποίο βέβαια εντάξει δεν έχω και τη διάθεση τώρα να γελάσω, αλλά το γέλιο πες είναι... Πες το Νίκο, πες το. Όταν συζητάγαμε όλα αυτά κτλ. Όταν κερδίζαμε και με έπαιρνε την άλλη μέρα το βράδυ, ας πούμε, τηλέφωνο, μου έλεγε τα έκανας κατά γράμμα όπως τα είχαμε πει. Ναι, του λέγα εγώ. Όταν δεν κερδίζαμε, ωραία, εγώ φταίω. Εγώ σας τα είπα. Ενώ δεν τα πιάσατε εσείς. Εντάξει, λέω, έχεις δίκιο. Έτσι. Δεν συμβιβαζόταν με την ίδια. Τρομερές πλάκες. Δηλαδή, τώρα από το τηλέφωνο δεν είναι για να... Δεν έχουμε χρόνο. Είχε αυτά με την ίδια. Να σου πω και την αλήθεια, δεν έχω και τη διάθεση τώρα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι αυτό. Νίκο, θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό με τις προλήψεις του ήταν το εξής. Εγώ τον αγαπούσα και με αγαπούσα από μικρό παιδί. Μια φορά παίζανε δόξα δράμας Παναθηναϊκός κάτω στην Αθήνα. Ναι. Έξι μάτσο Αλέφαντος στις πρώτες 6 αγωνιστικές, 3 νίκες, 3 ισοπαλίες. Πάω στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο εδώ στη Λεωφόρο και Κηφισίας, με έναν δόξα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Λοιπόν, πάμε, το βλέπουμε. Λέει, θα έρθετε πάνω, θα φάτε εδώ, δεν πληρώσετε τίποτα. Δεν. Πάμε. Παίζει μπαλάρα η δόξα, χάνει ένα 0. Ναι. Γυρίζουμε στη Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο. Εντάξει, μου λέει τι λέγανε στην κερκίδα, ήθελε να ξέρει. Λέω, είπαν αυτό, έκανες 3 αντεπιθέσεις, τα έβγαλε ο Σαργκάνης κτλ. Ωραία, άντε τις αγκαλιάζω, το φιλάω, φεύγουμε. Πάμε να φύγουμε με ένα φίλο. Εκεί που φεύγουμε, με κάνει. Λέω, τι. Μην έρθετε στη Δράμα, λέει, παίζω με την ΑΕΚ την άλλη Κυριακή. Ναι. Είμαι αίτητος. Γιατί. Γιατί λέει 3 ισοπαλίες, 3 νίκες, ήρθατε λέει και έχασε, λέει, ένα 0. Σε έβγαλε. Θα μου χαλάσετε το γούρι. Μαυρόγατος. Το θυμήθηκε μετά. Λέει, τι γίνεται εδώ. Λέω, τι έγινε. Μην μου έρθει στη Δράμα, λέει, γιατί. Κατάλαβα. Με χαλάσει το γούρι. Λοιπόν, ποιον έχουμε τώρα στη γραμμή. Ποιος είναι. Λάκης Παπαϊωάννου. Α, φίλος. Λάκης Παπαϊωάννου. Λάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, άκουγα και λίγο τώρα τον ήχο. Προηγούμενα, ωραία πράγματα, σύμισες καλές, παλιές. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος,
σοκαρισμένος. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μου είναι μόνο. Δεν το περίμενε, δεν το ξέρεις. Ναι, δεν το ξέρεις γι' αυτό. Δεν περίμενες κάτι κακό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τι να πω, με τα τάξη, ένας μοναδικός άνθρωπος, δηλαδή εκρηκτικός χαρακτήρας, με τις ατάξεις, θα μείνει άμεστο ποδόσφαιρο, που θα ξέρει. Δεν υπάρχει. Πάρα πολλά ανέκδοτα πράγματα, αλλά προπονητικά και άλλα, απίστευτος. Και οι θητείες, Λάκη, που σε είχε και στον Πυρικό και μετέπειτα στον Ηρακλή, τις μνημόνευε συχνά εδώ στην εκπομπή. Πολύ. Πρέπει να ήταν εποχές που και ποδοσφαιρικά και γενικά από τις καλύτερες του. Κοίταξε, Γιάννη, καταρχάς έκανε έτσι, όταν μου το είπε η κόρη μου μάλιστα, μπαμπά λέει μη στεραχωριές και γανικό, αλλά λέω τι, μετά μου το είπε, ας πούμε, και όταν είναι το σαλέτα του μου. Πώς να σου πω, δηλαδή, στην Κατερίνη, ας πούμε, εμένα ο συγχωρεμένος ο πατέρας δεν με έχει δει να παίζω ποδόσφαιρο στο γήπεδο, δεν έχει στο γήπεδο. Είτε είχε ένα πολύ καλό γραφείο και καφενείο. Η Τσιρικάς έκανε και καφέδες εγώ εκεί. Μου είχε εμπιστοσύνη, αλλά δεν ξέρανε, ας πούμε, ότι έπαιζε ποδόσφαιρο για να καταλάβεις. Δηλαδή στο εξατάξιο γυμνάσιο, τελευταία τάξη μου, έγινε επαγγελματίας στον Πιερικό. Με έβαζε ένας Γιουγκοσλάβος, οπότε με βγάζανε. Βασικό με ξεκινούσε. Έρχεται ο Αλέπατος και με καθιερώνει, δηλαδή μου λέει, είσαι από τους τέσσερις βασικούς ο πρώτος. Εγώ νομίζω ότι με έλεγε αστεία πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό εμένα μου καθόρισε, ας πούμε, την καριέρα μου την ποδοσφαιρική. Τη ζωή μου ολόκληρη από το ποδόσφαιρο που μου άλλαξε τη ζωή, που του κοστάω τα πάντα, δηλαδή, στο ποδόσφαιρο που κάναμε και την οικογένεια και τα λοιπά, αλλά με καθόρισε όσον αφορά την αξιολόγηση σωστή, την ακαιρεότητα, δηλαδή το σκάουτινγκ που έκανα τόσα χρόνια τώρα με την άσδο, με τις σχολές, με παιδιά, με παίκτες. Αυτός είναι καλός, αυτός δεν είναι καλός, δεν είναι μήπως και τα λοιπά. Άκουγα λίγο προηγουμένως τον Νίκο, τον Αναστόπουλο, και πραγματικά αυτά που λέει έδωσε μια εικόνα απίστευτη. Είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπε τελευταία που τον άκουσα. Να σας πω ότι εγώ θυμάμαι το 1974-1975 που βγήκαμε πρωταθλητές, την εντεκάδα του Πιερικού που έπαιζα εγώ, τι κινήσεις έκανα, πού πήγαινε ο κάθε παίκτης, έκανε τακτική το 1974. Δηλαδή είναι 4-3-3, έτσι. Ναι, ναι, 4-3-3. Ναι. Το είχε πάρει. Κινήσεις... Του Μπόμπεκ ήταν εκείνο και το είχε δει. Μα έλεγε ότι άμα θα γίνει αυτό, θα γίνει έτσι. Άμα είναι μείον, άμα θα είμαστε πίσω στο σκόρ, άμα θα είναι εκεί, άμα φύγει αυτός εκεί. Άμα φύγεις μπροστά, ενώ κάνουμε την επίθεση, θα προσέξει την άμυνα, γρήγορα την κάλυψε εκεί. Δηλαδή, τακτική ήταν απίστευτος. Και βέβαια, ο κόσμος που δεν ξέρει πολλά πράγματα, δηλαδή, ο καθένας μας έχει κάποια λατώματα, είναι αυτό το τυπικό. Αλλά ήταν ο γνήσιος όμως. Έκανε τα λάθη, έκανε κακό τον εαυτό του με αυτό μερικές φορές, με τις εκρήξεις του. Του κάνει ζημιά στην καριέρα. Ναι. Του κάνει ζημιά. Ναι, όμως ο Νίκος ο Αλέπατος, έμεινε ο Νίκος ο Αλέπατος, πώς να το πω, όταν έγινε η προπόνηση της ομάδος, γινόταν η προπόνηση της ομάδος, δεν υπήρχε συμπίπ. Δεν υπήρχε ο Αλέπατος να καπνίζει τσιγάρο, να παίζει, ξέρω, να πίνει το ποτό του. Ταύλοι που παίζανε οι μεγάλοι τότε όταν πήγαν στον Πιερικό Πιτσιρικάς, δεν τους άφηνε να παίζουν ταύλοι, γιατί λέει, δεν μπορεί, λέει, εμείς που είμαστε μια οικογένεια να πάμε να κερδίσουμε ο ένας να πάρει τα λεφτά του άλλου. Για να μην παίζουν σε στοίχημα, δηλαδή, ναι, σε χρήματα. Αυτά ήταν τότε πρωτογραμμένα, με έχουν δηλαδή... Τον Τραγανό, δεν θυμάσαι, τι σκαρφίστηκε για να τον συνετίσει, τον Τραγανό, ναι, που τον πήρε στην ταβέρνα. Ναι, ναι. Για να τον συνετίσει, να έρχεται την Τρίτη στην προπόνηση. Ναι, ναι. Μα είναι πράγματα, και μετά ένα άλλο είναι ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ δεμένος με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με την κυρία Ρούλα, δηλαδή, κάναμε πολύ παρέα. Είναι σαν οικογένειά μου, είναι σαν πατέρα μου, σε μεγάλη φάση. Πάντως, Λάκη, ναι. Η κυρία Ρούλα ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος απέναντι στον Νίκο, όταν ο Νίκος είχε δυσκολίες. Και πάντα θυμάμαι, ναι, γιατί και εγώ είμαι κοντά, ότι ποτέ, όταν ο Νίκος είχε τρεχάματα, φασαρίες, δικαστήρια, μας έλεγε πάντα, τον Νίκο τον πειράξανε. Ναι. Πειράξαν τον Νίκο μου, τον προκαλέσανε. Λέω, τι τον προκαλέσανε, τον Πετρόπουλο τον έκανε. Τον προκάλεσε ο Πετρόπουλος, μου λέει. Ναι, πάντα να τον. Πάντα το δικαιολογούσε. Γιατί. Ναι, ο Πετρόπουλος τον προκάλεσαν τον Νίκο μου. Δηλαδή ήταν συγκλονιστική. Ο κόσμος όμως πρέπει να ξέρει, ήταν ένας άριστος οικογενειάρχης, παραδοσιακός, στην οικογένειά του. Ζούσε, λάτρευε το ποδόσφαιρο.
σε κάθε ομάδα δίνει την ψυχή του για να πετύχει αυτή η ομάδα. Εγώ δηλαδή πάντα, πώς θα το πω, δηλαδή πέρα ο κόσμος όλος, αλλά εγώ δεν πρόκειται να τον ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, μα πάντα, Λάκη, μου έλεγε η ρουλίτσα μου και η ρουλίτσα μου, γιατί ναι, λόγω δουλειάς και ταξιδιών στο εξωτερικό που πήγαινε να δει τους προπονητές και όταν δουλεύει στην επαρχία, ήξερε ότι υπήρχε ένας βράχος πίσω, έτσι, και κρατούσε. Λοιπόν, Λάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να είστε καλά, καλό ταξίδι και καλό παράδεισο να έχει. Όλα να πάνε καλά και στην κουλή. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε έναν δικό μας άνθρωπο. Πάμε στον Αντώνη Γλύκα. Ούτε ο Αντώνης χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Και με τον σύνδεσμο των παλεμάχων του Ολυμπιακού επί σειρά ετών μας έχει αποδείξει ότι ξέρει να τιμά όσους όλους έχουν δοξαστεί και δοξάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φάνελα του Ολυμπιακού, αλλά και όχι μόνο. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα με την αγάπη μου. Μπράβο για αυτή την εκπομπή σήμερα και που ακούμε και ανθρώπους που έχουν περάσει και από το κανάλι. Είχε ο Παπαγιάννη, είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη και ό,τι έλεγε τώρα, τα είχε πει και στην εκπομπή το αφιέρωμα που του είχαμε κάνει εκείνη την ημέρα με τον Μπονόβα και τον Γεροθόδωρο για τον Νίκο. Για τον τεράστιο, το μυθικό, τη μυθική μορφή του Νίκου Αλέφαντου. Θα ήθελα καταρχήν να πω με όλο τον σεβασμό και την αγάπη σε όλο τον κόσμο από τους ανθρώπους που έχουν συγκλονιστεί περισσότερο, αγαπημένε μου φίλε και σεβαστέ Γιάννη, πρέπει να είσαι εσύ. Όπως την οικογένειά του, γιατί κάπου 10 χρόνια είσαστε μαζί συνέχεια. Δηλαδή συγκλονιστικά πράγματα. Αύριο ο Σύνδεσμος Βετεράνων θα είναι εκεί το πρωί, θα μιλήσουμε κιόλας. Τι να πεις τώρα για αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο. Η χθεσινή εκπομπή, η επανάληψη που βάλαμε, οι θρηλυκές ιστορίες, έκαναν πάταγο σήμερα, ή μάλιστα σήμερα, από χθες το βράδυ με το τελείωσε η εκπομπή, ο ένας μετά τον άλλον να λένε, ας πούμε, για όλα αυτά που άκουσαν από τον Νίκο, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την γλαφυρότητα, με αυτή την απίστευτη δυναμική που είχε ο λόγος του και έχει ο λόγος του, γιατί άνθρωποι σαν τον Νίκο Αλέφαντο δεν φεύγουν ποτέ, έτσι. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, από τον Αστέρα Εξαρχείων, στο Χαλάνδρι, στο Ρουφ, στον Ολυμπιακό. Τι έλεγε ο Ηλίας Ιφαντής εχθές για τον Νίκο. Εάν δεν ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό θα έπαιζε σέντερ φορ ο Νίκος. Εν συνεχεία να θυμίσουμε ότι πήγε στον Ατρόμητο Πειραιός για να έρθει ο Σιδέρης το 59 με άλλους 4 παίκτες και με τα γκολ του και τους άλλους παίκτες ανέβασαν τον Ατρόμητο του Πειραιός στη μία και μοναδική χώρα που έπαιξε την Α' Εθνική κατηγορία. Σωστό, σωστό. Με τον Τζατσαρίδη, με τον Δροσόπουλο, με τον Μαμάκο, με τον Τζαμάκο, με όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά ο Νίκος ήταν ο γίγαντας που πήρε τη θέση μπροστά εκεί πέρα και έκανε τις δουλειές που έκανε ο Σιδέρης καθώς ήρθε στον Ολυμπιακό για να κάνει τη μυθική καριέρα. Προπονητής, τα έχουμε πει και τα έχουν πει και θα τα λένε συνέχεια, τα ακούγαμε από όλους τους ανθρώπους και τελευταία τώρα από το Λάκη. Είχε μεγάλο πρόβλημα με το να μαθαίνει συνέχεια. Ο Χάπελ και ο Βασβάιλ και όλοι. Δηλαδή ήταν για εκείνον πηγή εμπνεύσεων. Μάθαινε και δεν είναι μάθετε μπαλίτσα μόνο. Είχε μια απίστευτη δυναμική. Θα πω απλά ένα χαρακτηριστικό και θα μου επιτρέψετε. Σε ένα σεμινάριο που τον είχαμε στη σχολή, με παρουσία εκατοντάδων παιδιών της προπονητικής, λέει σε ένα παιδί, έλα εδώ αγόρι μου, εσύ τι θα γίνεις, λέει προπονητής. Εάν δεν πας να χάσεις 7-8 κιλά, δεν μπορείς να γίνεις προπονητής, πήγαινε στη σχολή επάνω των σεφ. Πάγωσα εκείνη την ώρα. του λέω, Νίκο, θέλεις να πεις ότι το παιδί, βεβαίως, του πληρώνω να πάει στο γυμναστήριο στο φίλο μου τον Τάδε, να προπονηθεί, να χάσει τα κιλά, διότι και έλα να σου πω, του λέει, εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα, πώς θα γίνεις προπονητής. Και κάνει μία έτσι, έχω τη φωτογραφία, δηλαδή και ανεβαίνει επάνω στο τραπέζι των συζητήσεων εκεί που καθόντουσαν οι συνομιλητές και κάνει 20 push-ups έτσι, σε ηλικία 80 ετών πέρσι. Δηλαδή, απίστευτο, τρελαθήκαμε όλοι. Απίστευτο, μυθική μορφή. Αυτός ήταν. Σε όλες τις ελληνικές, μεγάλες ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, μόνο στον Παναθηναϊκό και τον Άρη δεν είχε δουλέψει. Ναι. Στον Άρη ήθελε πολύ να δουλέψει. Ήθελε πολύ.
Τον Άρη τον ήθελε πολύ. Δεν ξέρω. Δεν έκατσε η Κέντα. Δεν ήθελε πολύ, ειδικά όταν είχε πέσει. Μου άρεσε η Κέντα. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε, αγαπημένοι μου. Πολλές ώρες, αλλά επειδή Αντώνη είσαι έμπειρος κι εσύ από τον τηλεοπτικό χρόνο και το πόσο πολύτιμος είναι. Ακριβώς. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είναι το πιο χαρακτηριστικό. Θέλω να για μια ακόμη φορά την αγάπη μας στην οικογένειά του. Τους ήρωες όμως δεν πρέπει να τους κλαίνε μόνο. Πρέπει να τους τιμούν και να τους ευγνωμονούν. Τιμή και δόξα στη θρηλυκή μορφή του Νίκου Αλέφαντου. Αυτό έχω να πω. Γεια σου Αντώνη μου, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ, είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Γρηγόρη Δράγαζη τώρα, τεχνικός διευθυντής προοδευτικής και γενικός αρχηγός τη σεζόν 98-99. Τον έχει ζήσει καλά τον Νίκο. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε Κώστα. Τι γίνεται, προοδευτικάρα, θα κάνετε τίποτα? Ιωνικούς, χάσαμε τον εθνικό, τον Ιωνικό, την προοδευτική. Χάσαμε τη γειτονιά, χάσαμε τη μανούρα. Ξέρεις τώρα τι είναι να βλέπεις την Πλατανιά, ρε φίλε, και ξέρω εγώ την Κριάδα, ας πούμε. Θέλουμε τέτοια πράγματα, θα κάνετε τίποτα? Ο Κορυδαλός, η Νίκαια, οι ομάδες αυτές είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, Εγώ είμαι από την Τούμπα, έμαθα. Ιωνικό προοδευτική από τον Αλέφατο. Και το Δοξάκι το Δημήτρη που είναι φίλος μου, το γκολκίπερ. Να πω συγγνώμη, δεν είναι επίλογο μετά με Γιώργο Κοντονή, γιατί θα μου κόψει την καλημέρα. Δεν γίνεται. Και ας βγούμε λίγο εκτός χρόνου, το παίρνω πάνω μου. Εντάξει. Λοιπόν, Γρηγόρη, πες μου έτσι κάποιες θύμησες που έχεις με τον Νίκο από τη θητεία σου τότε ως γενικός αρχηγός προοδευτικής. Δεν ήταν και πιο ήσυχος. Εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής, γενικός άνθρωπος, ο Νίκος Γιδάκος. Ο Γιδάκος, Γιδάκος. Θα πω ότι σχεδόν παντρευτήκαμε. Όσο διάστημα ήρθε δύο φορές στην προσευχή, σχεδόν παντρευτήκαμε. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι 12 η ώρα το βράδυ, μία όπως είπε ο Κώστας, δεν κοιμόταν ποτέ. Πάμε ρε στον Άγιο Νικόλα στο Ταγούρι να ανάψουμε ένα κεράκι για την Κυριακή να μας πάει η γούρι. Έτσι. Τον Κορυδαλό στο Ταγούρι. Πάμε να φάμε λουκουμάδες στην Πανεπιστημίου. Ριζόγαλο. Πάμε από εκεί. Του άρεσε πάρα πολύ το ριζόγαλο, πολύ στο Μοσχάτο. Μια μέρα μέσκασε στο πάνω. Όταν καμιά φορά ήθελε, ντρεπόταν να μου πει να φάμε ριζόγαλο, μου λέγε παίζουμε ντέρμπι ρε και το χι καλό είναι πάνω το Μοσχάτο, έχει χι μέσα το Μοσχάτο, ρε, πάρουμε χι για να πάμε το ριζόγαλο. Το ριζόγαλο. Έτσι. Άφερνε μέχρι. Παιδιά, θα πω κάτι πάρα πολύ, επειδή είναι χιλιάδες ιστορίες και δεν τελειώνουν ποτέ και δεν θα τελειώσουν ποτέ, γιατί έφυγε αλλά εδώ θα είναι. Κοντά μας όπως όλοι όσοι αγαπάμε. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, ρε φίλε. Ακριβώς. Εγώ δεν το χωνεύω. Κώστα, ναι. Το μόνο που όσους τον ζήσανε, το μόνο που παρηγορεί λίγο είναι το εξής. Ότι πέθανε όρθιος. Ναι. Αυτό ότι έφυγε δηλαδή, χωρίς πόνο. Ακριβώς. Ναι. Δεν θα τον άντεχε τον πόνο, δεν θα άντεχε την τροπή, θα ήταν άρρωστος και θα ντρεπόταν που θα ήταν άρρωστος και το βλέπανε. Βρε εδώ το γόνατό του είχε χτυπήσει, κάτι είχε πάθει και το λέω έλα Νίκο πάμε, λέει σιγά σιγά για να μην με δουν ότι το γόνατο. Και λέω ντροπή είναι το γόνατο τώρα που ρε κάτσε μη σου δώσω κανένα μπουνίδι μου, λέει κάτσε πρόβλημα. Χτυπήσει του λέω, τι να κάνουμε τώρα, μαλώσουμε. Έτσι. Επειδή ήταν άρρωστος Ολυμπιακός, εγώ θα πω κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είναι τόσα πολλά, αλλά αυτό μου έχει μείνει χαραγμένο πολύ. Παίζουμε στην Πάτρα με τον Παναθηναϊκό, χάνουμε στο 92 με πέναλτι που ήταν και δεν ήταν, του Βαζέχα με τον Δεβεκέλη. Διαμαρτυρηθήκαμε, μπήκαμε στο Πούλμαν, φεύγουμε, γυρίζουμε. Στον δρόμο έχουμε κλείσει ένα μαγαζί, να κάτσει να φάει η αποστολή. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα, καθόμαστε, τρώμε. Κάποια στιγμή λοιπόν γυρνάει όλη η αποστολή τα μάτια της γιατί μπήκε η γυναίκα του Χούλιο Σέζαρ με το μάνατζερ του Χούλιο Σέζαρ. Αυτό που είχε έρθει στο Παναθηναϊκό, τον καλό τον Βραζιλιάνο. Ναι. Όπως μιλάμε λοιπόν, έρχεται ο μάνατζερ του Χούλιο Σέζαρ και του λέει κύριε Νίκο, είπα στη σύζυγο του Χούλιο Σέζαρ ότι είστε πολύ μεγάλος προπονητής, είστε εδώ στην Ελλάδα, ποιος είστε, τι είστε και θα ήθελα να σας γνωρίσει. Παγώσαμε όλοι, καιρόσαμε, περιμένουμε, έρχεται η σύζυγος του Χούλιο Σέζαρ κοντά και ενώ περιμένουμε όλοι να της πει πολύ καλός παίκτης ο άντρας σου, καλώς όρισε. Λέει πάρα πολύ όμορφη η πόλη η Αθήνα, πολύ ωραία νυχτερινή ζωή, θα περάσει πολύ καλά. Δεν τους ανέφερε τίποτα για ποδόσφαιρο, τους είπε μόνο για την νυχτερινή ζωή. Τι να πει. Ξέρεις, το εκτίμησε πάντως, Ξέρεις, Γρηγόρη, ότι ο Αλέφαντος ήταν ευγενέστατος με τις κυρίες.
Εδώ μου έλεγε μία κοπέλα, μας μιλούσε στον πληθυντικό. Ναι. Ποιος λέει ο Νίκος, το ξέρω λέω και εγώ. Πάντα, ευγενέστατος, πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Και να μου επιτρέψει λοιπόν η κυρία Ρούλα, γιατί θα σας πω κάτι. Ένα μπλουζάκι μπλε κόκκινο ρηγωτό που φόραγε, ναι, μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα, του το είχα κάνει δώρα αυτό το 99. Ναι. Και μου είπε μικρέ, γιατί μικρέ με αποκαλούσε, μικρέ αυτό θα το φυλάξω και θα σε θυμάμαι πάντα. Λοιπόν, μια μέρα λοιπόν του είπα, κύριε Νίκο, μου έχει πει κάποιος συνάδελφός προπονητής, δεν θα πω το όνομά του, ότι όταν βγαίνεις βόλτα στην Πατησίων πάει μπροστά η κυρία Ρούλα και πίσω πηγαίνεις εσύ, γιατί. Oh. Εξαγριώθηκε γιατί κατάλαβε ποιος το έχει πει, αλλά μου λέει, άκουρε να σου πω κάτι. Πάει μπροστά η αρχόντισσα, πίσω πας εσύ, ελέγχεις την άμυνά σου, δεξιά, αριστερά, τα σώματα. Έτσι, αυτό είναι, αυτό είναι. Γρηγόρη, ευχαριστούμε πολύ. Γρηγόρη, είσαι φοβερός. Να είστε καλά, παιδιά. Είσαι καταπληκτικός, φοβερό λόγο. Φοβερός. Πάμε να κάνουμε επίλογο επίσης με ένα δικό μας άνθρωπο, τον Γιώργο τον Κοντονή, που τον έχει ζήσει... Όχι, τον έχει σύρει πολλά. Τον έχει ζήσει πολλά χρόνια. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα σε όλους και στους τηλεθεατές και σε όλα τα παιδιά. Εγώ μπερδεύτηκα, ένα λεπτό. Όχι. Εγώ Κοντονή άκουσα και λέω μην με βγάλει το μουσάτο. Όχι, όχι. Όχι, όχι, ο Κοντονής είναι προσωπικός φίλος του Νίκου, βέβαια. Βέβαια. Φοβερός άνθρωπος. Με τον Νίκο ζήσαμε πολλά χρόνια. Βέβαια. Μαζί. Όταν λέω μαζί, εννοώ ότι στο ίδιο δωμάτιο όταν έπαιζε στο Πανεγιάλιο και φεύγαμε από την Αγίου Κωνσταντίνου στον κινηματογράφο Σταρ. Δεν ξέρω αν υπάρχει βέβαια τώρα ο κινηματογράφος αυτός. Με τον Μπέλα μέσα στο Πούλμαν και πηγαίναμε στο Μτσαθόπυργο στην αρχή και μετά στο Αίγιο. Ήταν η λεγιώνα των ξένων. Έτσι. Πηγαίναμε λοιπόν στο Μτσαθόπυργο, κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τον Νίκο, τα λέγαμε τα βράδια και μετά πηγαίναμε στο γήπεδο. Εγώ για το Φως των Σπορ, εκείνος εκεί έπαιζε την μπάλα του. Κάποια συνέντευξη έτσι μετά, στη μετέπειτα πορεία σου που σου είχε παραχωρήσει και σου είχε μείνει κάποια τάκα, κάτι. Γιάννη μου, πολλές οι ατάκες του Νίκου, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Νίκος έλεγε «Μάθε πάλι τσαγόρι μου» από τότε, όχι τώρα. Από τότε, ναι. Αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι από την εποχή του Μπέλα. Και να σου πω το εξής. Μου λέει «Κοίταξε να δεις πώς ευχαριστιέται ο Μπέλας». Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ όταν ο Πανεγιάλιος ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία της εποχής εκείνης και έπαιζε στο Αίγιο ο ΠΑΟΚ. Έβαλε γκολ ο Νίκος και δεν πήγε να το πανηγυρίζει με τους παίκτες, πήγε και έκανε υπόκριση στον Μπέλα στην κερκίδα όπου ήταν μπροστά ο Μπέλας. Και δεν ήταν πάνω, ήταν κάτω ο Μπέλας, μέσα στο, πώς το λένε, εκεί γύρω από το κυπίδωμα. Έκανε υπόκριση, μου λέει, έτσι είναι ο Μπέλας, τα θέλει αυτά. Ο Μπέλας όμως εδώ πέρσι. Όχι πέρσι. Πρόπερσι, πότε. Κάπου, ναι, κοντά. Ναι, ναι. Και θα μου κλείσουμε, αυτό, και κλείσουμε με αυτό. Μου είπε ότι εγώ, σαν Μπέλας, εντόπισα τον Αλέφαντο σαν παίκτη του Πανεγελίου ότι θα γίνει προπονητής. Ναι, γιατί μας είπε 2-3 φορές να διορθώσει κάποια κατάσταση. Ήταν ένας αργός παίκτης που δεν θυμάμαι το όνομα, το βάζαμε αριστερά, εξτρέμ. Και λέει, γιατί λέει, με αυτό το σώμα δεν το βάζουμε εσωτερικά να πετάξει τον άλλον. Και μας έκανε κάτι τέτοια, λέει, μάλιστα, και μας βοηθούσε. Και εγώ, λέει, επειδή τον εμπιστευόμουν, τα περνούσα και στον προπονητή. Ότι δεν ήταν του νύου, ήταν δικά μου. Πώς φαίνεται ότι κάνεις ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση. Λοιπόν, ναι. Γιώργο, ευχαριστούμε ναι. πολύ για τη συμμετοχή σου. Για εμάς όλους τους παλαιούς και για σένα, βέβαια, που δούλεψες μαζί του πολλά χρόνια τώρα τελευταία. Δέκα. Ο Νίκος δεν έφυγε. Δέκα χρόνια, ναι. Δεν έφυγε, ζει. Ναι. Και θα ζει ανάμεσά μας πάντα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Μας δίνουν. Δεν είναι και να μας σώσει και ο Νίκος. Δεν είναι και να μας σώσει ο Νίκος. Αυτή ήταν η εκπομπή αφιερωμένη στον Νίκο Αλέφαντο. Εγώ το πάω και τελειώνω. Το Σουμπουτίο θα μείνει εδώ. Το Σουμπουτίο θα μείνει εδώ. Οι εκπομπές συνεχίζονται. Η καρέκλα θα μείνει εκεί. 20 Ιουλίου. Εκεί κανονικά θα μείνει η καρέκλα. Και εγώ θα ξαναπώ και θα τελειώσω ότι πέθανε η εφηβική μου αθωότητα. Σαν να έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή μου. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, βγάλαμε μια μισή ώρα να κρατηθούμε για ένα φινάλι. Άντε, καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.
Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4. Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό, Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4Security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ευκαιρίες, μεγάλες προσφορές, αγορές, πωλήσεις, μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις. Τώρα πλέον, σε πολύ χαμηλή τιμή, μπορείτε να βρείτε ελαφρώς μεταχειρισμένα ορθοπαιδικά βοηθήματα, ελεγμένα από ειδικούς τεχνικούς που θα το προσαρμόσουν στα μέτρα σας. Μεγάλη ποικιλία αναπηρικών αμαξιδίων, νοσοκομιακών κρεβατιών, γερανών ανύψωσης, ορθοστατών και πολλών άλλων ειδών αποκατάστασης. Αγοράζουμε άμεσα και μετρητής το ορθοπαιδικό βοήθημα που σας ανήκει. Ενοικιάζουμε όλα τα είδη αποκατάστασης που χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι σας προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη για την καταλληλότητα, την εργονομία, την υγιεινή, την ασφάλεια και χρησιμότητα του βοηθήματος. Σας περιμένουμε στις νέες μας εγκαταστάσεις στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνήστε μας και θα βρείτε την πλέον κατάλληλη αλλά και φθηνότερη λύση στα μεταχειρισμένα αλλά και στις μοναδικές προσφορές μας. Αργυρουπόλεως 62, Αργυρούπολη. Αντιμετωπίζετε γαστρεντερικές διαταραχές όπως φουσκώματα, δυσκυλιότητα, διάρρεια, κολιτιδά? Αποκαταστήστε τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου με το ισχυρό δίδυμο προβιωτικών Λακτοφιτόλ και Μεγκαφιτόλ. Λακτοφιτόλ για τη διατήρηση της εντερικής μικροχλωρίδας και Μεγκαφιτόλ για άμεση και αποτελεσματική βελτίωση των εντερικών διαταραχών. Επιλέξτε το κατάλληλο προβιωτικό για εσάς και βελτιώστε τη λειτουργία του εντέρου σας. Από τον Ελληνοκυπριακό Όμιλο Φαρμακοβιομηχανία Medichrome SA International. Ξέχνα τα παλιά. Ήρθε το Box, το νέο food delivery app για σένα που είσαι σε mood για σειρά και noodles, για παιχνίδι και πίτσα, για μπλα μπλα και καφέ, ή απλά για να ράξεις το μπαλκόνι με ένα παγωτό. Box. Food for your mood. Κατέβασέ το. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου, καλησπέρα. Σήμερα ξεκινήσαμε με 10 λεπτά καθυστέρηση λόγω του αφιερώματος